διαφήμιση τι είναι εδώ. Δεν μπορώ να το κάνω διαφήμιση. Είναι, δηλαδή, άμα το πει είναι και η μάρκα, δηλαδή άμα πει ούζο, βότκα ή οτιδήποτε, είναι συγκεκριμένο πράγμα. Δεν είναι ποτό. Τι είναι, σόδα. Είναι σόδα, αλλά διαφορετική, ιδιαίτερη. Ιδιαίτερη σόδα. Δεν είναι πολύ βαριά. Αφού δεν είναι μια συγκεκριμένη σόδα που την κατέχει ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία. Δεν είναι από αυτόν, όχι. Ωραία. Σε αυτόν, αυτόν έχουμε βάλει χ. Κάνε διαφήμιση. Εδώ και χρόνια έχουμε βάλει χ. Κάνε διαφήμιση. Ε? Τι είναι. Πελεγκρίνο. Πελεγκρίνο πίνει ο κύριο Παπαδόπουλο. Εμεί πίνουμε βασιλική ρετσίνα. Έτσι, ωραία είναι. Και έτσι είναι, εντάξει, ναι. Βασιλική πάντα και τα λοιπά, εξαιρετική. Ναι. Εξαιρετική ποιότητα. Δινόμαστε στο Alter Ego. Αλήθεια είναι αυτό. Τρώμε πίτσα από τον Mr. Gold. Και αυτό είναι αλήθεια. Ασφαλιζόμαστε στο Μαργαριτόπουλο και εμείς και τα σπίτια μας και τα αυτοκίνητά μας. Και... Πάμε το φορτηγό μας στο Γιαννόπουλο για σέρβις. Πάμε το φορτηγό μας στο Γιαννόπουλο για να κάνουμε το σέρβις του αυτοκινήτου μας. Πάμε στον Αβράμογλου να πάρουμε το επιμέντιου Μακούν για τους φίλους μας. Τι? Αυτό δεν ακούστηκε καλά, ξέρεις. Για τους φίλους μας που το χρειάζονται. Όχι για τους φίλους μας. Α, για τους φίλους μας, πάμε και δεν. Για τους φίλους μας που το χρειάζονται. Λάθος. Μόνο το δικό σου μυαλό λάθος θα μπορούσε να πάει. Ήταν λάθος, φίλε. Ενώ. Είπες ότι παίρνεις το επιμήντιο Μακούν για τους φίλους μας. Για τους φίλους μας που το χρειάζονται. Εγώ δεν χρειάζομαι επιμήντιο Μακούν, ούτε έχω φίλους που ούτε το οποίο το χρησιμοποιώ. Ούτε εγώ το χρειάζομαι, είναι αλήθεια. Ποιο? Αλλά επειδή κάποιοι φίλοι μου ντρέπονται να πάνε το πάρουν, παιδί μου. Ναι, πας εσύ. Πάω. Τι νομίζεις, χρειάζεται τόσο μεγαλώνεις, προβλήματα βγαίνουν. Για κάποιους, όχι για μας. Λοιπόν. Φίλε, δόξα τω Θεώ, στα 40. Καλά, εσύ. Δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα μας. Ίσα-ίσα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Ούτε εμείς μέχρι στιγμής. Ίσως θα έπρεπε να τα αρχίσουμε να τα αντιμετωπίσουμε για να μην λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος, μια που είναι και ο Πρωθυπουργός εδώ στην πόλη μας. Ναι, εξαιρετικό. Έρχεται ένας άνθρωπος, έρχεται, παραλύει όλο το κέντρο. Είναι πραγματικά εξαιρετικό. Χθες κάτι αριανάκια, είναι αλήθεια, τους στείλαν τα χαιρετίσματά τους. Με το σύνθημα Τσίπρα, ναι, εδώ είναι παλέ. Έτσι είπανε, ρε φίλε, τι φταίω εγώ. Και εσύ θα προσκυνάς και τέτοια, μάλιστα. Να ευχηθούμε όλοι χρόνια πολλά στον Νικόλαο Παπαδόπουλο για τα 33 γενέθλιά του. Όχι, πολλά έβαλε. Τα 26 γενέθλιά του. 28. 28 χρονών είσαι. Τώρα τα 6. Δεν ξέρω, περνάω μόνο 13 χρόνια. Και μπαίνω, ο αδελφός μου με περνάει 12. Θα μπορούσε να είσαι αδελφός μου. Αδελφέ μου. Αδελφέ μου. Αδελφός μου. Μάλιστα. Ό,τι καλύτερο, Νικολάκη. Να σε καλά, Χρήστο. Να σε καλά. Άντε, αγοράκι μου, να περιγράψουμε φέτος και ένα τελικό κυπέλλου. Αλήθεια, να κάνω το σχόλιο ενώ περιγράφεις τον γκολ εσύ. Εγώ να είμαι δίπλα για σχόλιο. Νομίζω ότι. Τι? Το πρώτο γκολ σε τελικό θα το περιγράψω εγώ. Νομίζω, ναι. Κοίταξε. Στα δύο περιέγραφα. Ήρθε η ώρα. Στα άλλα δεν περιέγραφα. Ναι, αλλά δεν μπήκε σε κανένα γκολ. Στο ένα έκλεγα. Ναι. Και μου είπε ο συνάδελφος εκεί τη ΕΠΟ, δεν πειράζει, Χρήσανθε, του χρόνου πάλι εδώ θα είστε. Στην Πάτρα κλείσε. Όχι. Πού? Στην Πάτρα τι να κλάψω, ρε φίλε. Στην Πάτρα έκλαιγα τα δακρυγόνα πριν το μάτι. Στο Καφτατζόγλιο. Ούτε στο Καφτατζόγλιο. Πού έκλαιγε? Στο ΆΚΑ. Έκλαιγε εκεί. Ε? Εκεί. Μετά, αφού τελείωσε η συνέντευξη τύπου, με έπιασε ένα τέτοιο ολόκληρο γουρούνι. Ήταν η συνέντευξη. Φόρτισε, ρε παιδί, με εκείνη τη σόρια. Ναι. Ναι. Μετά, αφού έχει τελειώσει, έχω πάει τον Κούπερ συνέντευξη τύπου, έχουμε φύγει, έχουμε κατέβει, έχουμε κάνει. Νομίζω κάτι μου είπε ο Κολτσίδας και έγινε το σκηνικό. Ναι. Και μας έπιασε το. Το παράπονο. Εντάξει, για τον Άρη, φίλε, έχουμε κλάψει εκεί και την άλλη φορά ξέρεις ποια είναι. Δεν είμαι καν στο γήπεδο. Ατρόμητος Άρης, 0-1, με το γκολ του Τάτου. Έκλαψε. Και ήταν λύτρωση. Με όλα τα σκηνικά που γινόντουσαν εκείνα τα χρόνια και όλη τη λάσπη που είχαμε φάει στο κεφάλι μας. Μια φορά κλάψει μόνο. Μια φορά μονάχα φτάνει. Και δεν ήταν ούτε σε υποβιβασμό, ούτε τίποτα. Τι? Όταν χάσαμε. Α, ναι, τρίτη φορά, λάθος. Και στον υποβιβασμό μια φορά. Όταν χάσαμε το κύπελλο στο Λίντο τον Παναθηναϊκό. Όχι κλάμα, είχα πλαντάξει στο κλάμα, δεν ήταν απλό κλάμα. Σιγά-σιγά, όπως το λες, θυμάμαι και άλλες περιπτώσεις. Γιατί και οι άντρες κλαίνε, να ξέρεις. Οι άντρες κλαίνε μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό, για τίποτα άλλο. Για τα αθλητικά. Έτσι. Για τον Άρη. Και δάκρυα χαρά σε άλλες περιπτώσεις, εντάξει. Καλά, δάκρυα χαρά έχω πολλές. Εσύ έχεις 4 δάκρυα χαρά. Δεν λέω για προσωπικό. Επί προσωπικού, ρε φίλε, έχουμε κλάψει. Έχουμε χάσει ανθρώπους και να μην το βιώσει. Για δάκρυα χαράς, λέω. Τώρα αυτό που λέω, να μην το βιώσει κανείς. Τι να κάνουμε. Δάκρυα χαράς. Κάποια στιγμή θα χάσουμε. Όλοι. Ναι. Κάποια στιγμή θα μας χάσουν. Θα μας χάσουν και εμάς τα αγαπημένα μας. Μας πέθανες ακόμα. Όχι τώρα, ρε Χρήστε. Εγώ εννοώ για μη σημαντικό θέμα. Γιατί όσο και να το κάνουμε, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, ο Ολυμπιακός, αυτά είναι τα δευτερεύοντα πράγματα της ζωής. Η οικογένεια. Είναι πάντα πολλά. Τα παιδάκια μας πρώτη στα σε εμάς, οι γονείς για όσους δεν έχετε ακόμα παιδάκια. Τα αγαπημένα πρόσωπα. Έτσι. Είναι το σημαντικότερο. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά τώρα θυμήθηκα, φίλε. Λοιπόν, πρόσεξε. Έχω ένα αυτό. Ένα είναι ο υποβιβασμός που κλαίμε, γιατί κλαίνε όλοι.
Γι' αυτό κλαίμε κι εμείς. Παρασύρεσαι κι εσύ. Μέσα στο, στο Χαριλάου την πρώτη φορά. Στον πρώτο. 57. Στον πρώτο. Με ασούμε παράσχο ένα-τρία καβάλα. Ασούμε άμα. Ο Έτορ και τα έφαγε μια κοτρόνα, ήταν δίπλα μου στα δημοσιογραφικά. Τον πέτυχε κιόλας στο κεφάλι. Ωραία. Και το άλλο είναι που είναι χαρμολύπη, διότι κλαίμε και μετά γελάμε, είναι φίλε Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, είναι το μοναδικό παιχνίδι, είμαι 12 ή 13 χρονών, δεν θυμάμαι τώρα, το παιχνίδι το βλέπω στην τηλεόραση στο σπίτι της συγχωρεμένης της γιαγιάς μου και είναι 81-85, βάζει δεύτερη βολή ο Κόρφας και γίνεται 81-85. Είναι το μάτς που πάει ο Γιαννάκης, κάνει τον πάσιμο 83-85 και βάζει το τρίποντο μετά, 86-85. Που λέει ο Μπατής, αυτή είναι η ομορφιά του μπάσκετ, γεια σας. Τη στεναχώρια ρε Μπατή. Και μετά παντρεύτηκε την κόρη του Παπαϊωάννα. Λοιπόν, εκεί. Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν, λέγεται η εκπομπή, όπως καταλάβατε σήμερα. Αλήθεια είμαστε. Ξεκινήσαμε με τα γενέθλια του Νίκου, του παιδιού μας εδώ, του δημοσιογραφικού μας παιδιού. Αλήθεια. Έχουμε 4 κανονικά και ένα δημοσιογραφικό. Δημοσιογραφικό έχω πιο πολλά, έχω κι άλλα. Έχεις και ένα ακόμα σίγουρα. Έχω. Ένα ακόμα. Όχι όλο. Εν ζωή δημοσιογραφική έχω ένα ακόμα. Ναι. Έχεις ένα ακόμα. Δημοσιογραφική. Ναι. Έχω και ένα που οδηγάει το 10. Σωστό. Σωστό, υπάρχει αυτό. Ποιο άλλο, αυτή, εσεί τρεις. Ναι. Επί της ουσίας. Τώρα δεν έχω, ο γκάτος αυτή δεν είναι τώρα παιδιά μου. Δεν είναι τόσο πολύ. Δεν έχεις μαζί του την ίδια τριβή που είχες με εμένα. Την καθημερινότητα. Ναι, 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 ναι. Το πινελίκ, μόνο στα πινελίκια. Τον πινελίκι, όχι πινελίκι, και στον πινελίκι έχουμε τριβή. Ο Μουρελής τι λέγεται τότε. Εξόγαμο λέγεται ο Μουρελής. Ο Μουρελής είναι. Μια κατηγορία μόνο του. Τέτοιος. Ο Παραπονιάρης είναι δικός μου τώρα. Ο Άρης, ο Πελιχιώτης. Αλλά δεν, είναι, δεν μεγάλωσε μαζί μου ο Γιάννης. Ήρθε. Ήρθε, ναι. Εντάξει. Ο Νίκος λοιπόν είναι και ο Γιώργος. Τέλος πάντων. Κάποια στιγμή θα τους ενώσω σύντομα. Υπό την ίδια στέγη θα τους βάλω. Γιατί όχι. Τι? Γιατί όχι. Βέβαια. Λοιπόν. Έχουμε να μιλήσουμε και για παιχνίδια βέβαια. Πέραν τα πούμε, ρε, των αναμνήσεων. Γενέθλια έχεις, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε, γενέθλια έχω. Δεν ευχηθεί ο κόσμος, άνοιξε τις γραμμές. Δεν παντρεύομαι κιόλας. Άνοιξε το τέτοιο, άνοιξε τα μηνύματα. Τα ανοίξω. FM και ενώ αποστολή στο 54526. Πάντα δίνει μια ανανέωση για να σου βγάλει αυτό. Μπράβο. Πάντα. Μπράβο. Ορίστε. Μπορείτε να ευχηθείτε στον Νίκο. Και ελπίζω αύριο η ομάδα του ποδοσφαίρου να του κάνει ένα δώρο, βαθμό, λες, ναι, ένα καλό δώρο. Να του κάνει μια καλή εμφάνιση και ένα καλό δώρο. Και σε δεύτερο βαθμό να του κάνει και ένα δεύτερο η ομάδα μπάσκετ. Απλά εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το πιο σημαντικό παιχνίδι από την άποψη ότι είναι must win είναι του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ είναι must win. Αλλά οκ, okay, δεν είναι must win όπως είναι του ποδοσφαίρου, που δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη. Θα σας πούμε ενδεχόμενες ενδεκάδες, πιθανές ενδεκάδες. Θα σας πούμε αποστολές, θα σας πούμε πλάνα των δύο προπονητών. Θα σας πούμε πώς προετοιμάζεται ο Άρης και πώς ο Πανετολικός για αυτό το σημαντικό παιχνίδι για τους Κιτρινόμαυρους. Μία εβδομάδα στην ουσία έχει μείνει μέχρι και την άλλη Κυριακή στην Ξάνθη με τρία όμως πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Δύο για το πρωτάθλημα και ένα για το κύπελο. Όπου ο Άρης θέλει από τη μία να αποκτήσει το ρόλο του φαβορή τουλάχιστον για την πέμπτη θέση και να αρχίσει να κοιτάει προς την τέταρτη και παραπάνω και παράλληλα να βρεθεί και στην επόμενη φάση του κυπέλου με νίκη επί του Εργοτέλη το απόγευμα της Πέμπτης. Σωστά. Πέμπτη, δεν το Πέμπτη, πέντε και τέταρτο. Πέμπτη, πέντε και τέταρτο που παίζουμε την ίδια ώρα με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ στο στούντιο. Τι να βάλουμε, το να βάλουμε δύο τηλεοράσεις. Δεν γίνεται, δύο τε. Μπορείς να παίζεις δύο τε. Να βάλεις δεύτερο. Εκτός αν έχει λεπτό προς λεπτό, ούτε. Όχι, έχεις ούτε TV Go. Όχι, δεν έχω ούτε TV Go. Ωραία. Θα βλέπουμε τον Άρη, γιατί είναι όλα about Άρης η εκπομπή 5 ώρα. Είναι. Οπότε θα βλέπουμε τον Άρη εδώ πέρα. Στο στούντιο που θα είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Λοιπόν. Εντάξει, Νίκο. Χθες σου δώσαμε ρεπό. Τι έκανες? Το βράδυ. Το απόγευμα. Βράδυ. Γιατί το απόγευμα δεν μιλάμε, Χρήστα, δεν τα μπερδεύεις. Το απόγευμα σου δώσαμε ρεπό 6 ώρα. Η απογευματινή ζώνη. 6 ώρα φέραμε άλλο άνθρωπο. Το χώσαμε χθες να κάνει pre-game για αυτό το εκπληκτικό παιχνίδι που είδαμε λίγο αργότερα. Μάλιστα. Αυτό το μαγικό match. Αυτό το φοβερό match με την υπερδύναμη που ήταν η μοναδική ομάδα που πέρασε από την Τούμπα φέτος. Αυτή τη βδομάδα. Γιατί σχεδόν κάθε δύο εβδομάδες περνάει και μια άλλη. Οπότε
Είχαμε τέλος πάντων μία ακόμα ομάδα που πέρασε από την Τούμπα φέτος, η τέταρτη. Τέσσερις έχουν περάσει. Όσοι δεν έχουν περάσει συνολικά δηλαδή στην ιστορία του Άρη από την έδρα του. Άρης, ο οποίος έχει 27 συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια ήττος, αλλά δεν έπαιζε με καλές ομάδες. Σιγά τώρα, μια Manchester City, μια Ατλέτικο Μαδρίτης, μια Ρώμα, κάτι Μπενφίκες απίθανες, κάτι Ipswich, κάτι Chelsea που πήραν τα τρόπαια, κατέκτησαν τα τρόπαια εκείνες τις χρονιές. Σιγά τώρα τις ομάδες με τις οποίες έπαιξε ο Άρης και κράτησε το αίτητο επί 27 συνεχόμενα παιχνίδια. 27 συνεχόμενα παιχνίδια. Εντάξει, εδώ ήρθε η Λίν, η Βαλερέγκα, υπερδυνάμεις, η Μπάτε, η Βίνι Βιντιβίτσι. Ήρθαν τέτοιες ομάδες οι οποίες αντιλαμβάνεστε ότι αποτελούν και ένα φόβητρο ευρωπαϊκό. Και στην Ευρώπη που σφυρίζονται τα πέναλτι που κάνει ο Μάτος, πέρασαν με τρίμπαλα. Τέλος πάντων, ας μην επεκταθώ περισσότερο. Ας μην επεκταθώ περισσότερο. Ας μην επεκταθείς περισσότερο. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο break μόλις επιστρέψω. Πότε κάτσε ρε αγόρι μου, μην βιάσει. Και 25 είναι ακόμα. Και 27 είναι χρήσιμο. Και θες να πας στο break από 27, πάνε και 33. Γιατί θες να πας στο break αμέσως. Έχουμε να πούμε πράγματα στον κόσμο. Να πούμε ρε Χρήστα. Πότε παίζει η K17, K19 και K15. Είναι τώρα αυτός σοβαρός παραγωγός, πες. Ναι, αν ήταν κάποιος στη θέση μου και σε έβλεπε πώς είσαι τώρα, θα αντιμετωπίσει το αντιδρούσε το ίδιο. Γιατί τι. Έχει βάλει παιδιά για να καταλάβει το χρήστη στην κουκούλα. Η οποία κουκούλα είναι και λίγο μεγάλη κιόλα. Δηλαδή πιο μεγάλη. Πάντα κουκούλα είναι. Είναι πιο μεγάλη από το κεφάλι, πολύ πιο μεγάλη από το κεφάλι του. Φοράω τα ακουστικά γι' αυτό. Ναι, και είναι. Κάτσε να με δω πώς είμαι. Πώς θα σε χαρακτηρίσω. Ωραία, πες μας λίγο την αγωνιστική δραστηριότητα των ομάδων. Να σας την πω. Όχι των ομάδων μας, θα κάνω πρώτα τέτοιο. Μια πρώτη ανάγνωση του προγράμματος του Σαββατοκύριακου Super League. Και θα πούμε μετά και για μπάσκετ και για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αύριο στις 5 και 4 Πας Γιάννενα Πανιώνιος. Ο Πας Γιάννενα που είναι στην 14η θέση, σφιγμένος πολύ, κόντρα στον Πανιώνιο που είναι 8ος. Λοιπόν, ωραίος άσος αυτός για μένα. Άρης Πανετολικός στις 7, εξαιρετικός άσος, να ξέρετε να τον προτιμήσετε. Ο Πανετολικός ο οποίος είναι στον πόντα από τον Άρη, έτσι. Έχει κίνητρο σε αυριανό παιχνίδι και θα τα πούμε και στη συνέχεια για αυτό το μάτς. Και στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης, Όφη. Δύσκολη έξοδος για τους κριτικούς, κόντρα στον ανεβασμένο Αστέρα. Νομίζω ότι και εδώ θα έχουμε τον Άσο. Αν και χι μπορεί να έρθει. Προγνωστικά κάνεις τι. Κάνω και παράλληλα και προγνωστικά, ναι. Ωραία, κουκουλά. Πραγματικά είναι σαν να πήγε σε πέσιμο. Με το τζιν και το. Μόνο το παπούτσι λίγο με το χαλάει το τέτοιο το κόσμο του πέσιμου. Ναι. Είναι πολύ καλό για πέσιμο. Ναι. Λοιπόν, την Κυριακή. Απόλλων Σμύρνης Ξάνθη στις 4. Δύσκολη έξοδος για την Ξάνθη πριν υποδεχτεί τον Άρη. Λάρισα ΑΕΚ στις 5 και 4. Στην έλευση Αρίνα. Παναθηναϊκός Ατρόμητος στις 7. Τι θέλουμε εδώ. Εδώ θες, εδώ έλα μου ντε. Χ. Χ να κερδίσει ο Ατρόμητος. Χ για ψυχολογικούς λόγους. Ναι. Όχι, δεν θες να κερδίσει ο Ατρόμητος. Θες να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν σε ενοχλεί. Αν είναι και αυτό σωστά. Αλλά ένα Χ νομίζω ότι είναι καλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στις 7.30 Ολυμπιακός μετά τη μεγάλη του πρόκριση επί της Μίλαν. Εντάξει. Λοιπόν, υποδέχεται την Λαμία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η μοναδική ομάδα που κράτησε ψηλά τη σημαία της Ελλάδας στην Ευρώπη. Λοιπόν, η ομάδα που έσωσε. Δηλαδή. Η ομάδα που την έσωσε κιόλας, γιατί η μία πήγε στο Champions League και έκανε 6 ήττες. Η άλλη έσωσε την πέμπτη θέση. Αυτό εννοώ. Ναι, έσωσε την πέμπτη θέση. Αν ο Ολυμπιακός χθες έχανε, ναι. Η Ελλάδα έχανε τη μία θέση την ευρωπαϊκή, όχι του χρόνου, του παραχρόνου. Παραχρόνου, ναι. Οπότε, η άλλη ομάδα χλέβαζε την ΑΕΚ και η πορεία της δεν έχει πολύ μεγάλη απόσταση από αυτή που είχε η ΑΕΚ του Champions League. Και τη Δευτέρα ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 7.30 το παιχνίδι το οποίο ολοκληρώνεται η 14η αγωνιστική της Super League. Έχει ματσάκια ενδιαφέροντα, έχει και ένα-δύο που ενδιαφέρουν και τον Άρη. Δηλαδή, ας πούμε, το μάτς της Ξάνθης τον ενδιαφέρει όχι μόνο επειδή παίζει με την Ξάνθη, αλλά επειδή η Ξάνθη έχει 19 βαθμούς και αυτή, όσο και ο Άρης και ο Παναθηναϊκός. Ή το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο. Ή ακόμα και τη ΑΕΚ με τη Λάρισα μας ενδιαφέρει. Γιατί η ΑΕΚ είναι στους 23 βαθμούς, δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή τώρα μια γκέλα εδώ πέρα της ΑΕΚ για τον Άρη θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι ανακοπή έτσι, πορεία του Αστέρα Τρίπολης από τον Όφη, που έχει και καλή ψυχολογία μετά την νίκη του Παναθηναϊκού. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε και μέσα από το κύριο πώς θα πάει. Μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα στο οποίο θα πάμε τώρα, έτσι, τώρα, 5.30 που έχει φτάσει ακριβώς 5 και 31,
Θα μιλήσουμε έτσι πιο αναλυτικά για το μάτς το αυριανό του Άρη με τον Πανετολικό. Τα τελευταία νέα της ομάδας ανακοινώθηκε και αποστολή νωρίς το μεσημέρι. Έχουμε και τη δήλωση του Σάβα Παντελίδη στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ. Θα πούμε και τα τελευταία νέα από τον Πανετολικό και για τον Μπασκετικό Άρη. Όλα αυτά εδώ λίγο μετά τον break. Λίμπορο 107,4 All About Aris On Air. Χρήστα Θοτσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Γιάννη Ζάτσης στην ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το χρέωση της κινητής τηλεφωνίας. Ο φίλος 779 λέει: Ευρωπαϊκό αποκλεισμό της ΑΕΚ θέλουμε. Ας κάτσει και χει στην ΑΕΛ. Έρχεται και η Τρίπολη ως αντίπαλός μας. Αύριο η ομάδα θέλει τη μεγαλύτερη στήριξη από τον κόσμο. Και είναι, δεν θα ξεκινούσα, είναι αλήθεια, δεν θα ξεκινούσαμε από τον κόσμο, αλλά είναι ένα ερωτηματικό όπως και να το κάνουμε η παρουσία του κόσμου στο αυριανό παιχνίδι. Καθώς ήταν βαρύ αυτό το 4-2 στο Περιστέρι την προηγούμενη Κυριακή, τη γνώμη μας την είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, ασχέτου αποτελέσματος, ασχέτου προπονητή, αν μας αρέσει ή όχι, ή οποιοδήποτε άλλο προσώπων, ο κόσμος αύριο πρέπει να είναι στο γήπεδο και πρέπει να είναι σε κάθε μάτς. Και τον κόσμο η ομάδα τον έχει ανάγκη στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Και τώρα είναι σε μια δύσκολη φάση, ειδικά μετά από την ήττα στον Ατρόμητο, και νομίζω ότι θα είναι καλό να υπάρχει έτσι στήριξη από τους φίλους της ομάδας. Ένας δηλαδή, νομίζω, αριθμός πάνω από τις 10.000, 11-12.000, νομίζω ότι είναι ικανοποιητικός για το αυριανό παιχνίδι. Δεδομένο των συνθήκων και στην ομάδα, αλλά και στον καιρό. Είναι η αλήθεια, ποιος. Είναι λίγο έτσι, σου βάζει λίγο δύσκολα για να πας στο γήπεδο. Πάντως, όσοι δεν έχετε προμηθευτεί το εισιτήριό σας. Το δίνει και η ΕΡΤ. Είναι και αυτό κάτι πολύ βασικό. Και είναι έτσι ένα σταλτικό παράγοντα. Με στο κρύο τώρα. Θα βγω στο ραδιόφωνο. Θα βγω στο ραδιόφωνο Δευτέρα. Όμω θα κράξω. Δεν θα πάω στο γήπεδο, αλλά θα βγω Δευτέρα να κράξω. Θα βγω και μετά το μάτς στο Facebook. Αυγώ. Αυτό ακριβώς. Στο πετρολόγιο έχει πάρει φωτιά. Λοιπόν, και τώρα με την έρξη το βλέπουν όλοι. Ακόμα και αυτοί που δεν βλέπανε στην Νόβα. Τώρα. Αλήθεια είναι. Πάντως όσοι δεν έχετε πάρει το εισιτήριό σας ακόμα, αύριο θα είναι κανονικά ανοιχτή η μπουτίκ. Και για λίγο ακόμα, τώρα μέχρι τις 6 είναι ανοιχτή σήμερα. Η μπουτίκ έχει πολύ ωραία από ό,τι είδα. Καινούργια προϊόντα κιόλας, ναι. Για τα παιδάκια σας, άμα θέλετε και αύριο που θα πάτε στο γήπεδο, κάντε μια βόλτα την μπουτίκ. Έχει ωραία καινούργια πραγματάκια. Χαμός έχει θα γίνει. Και χριστουγεννιάτικα. Και τις επόμενες μέρες, όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ, θα είναι έτοιμο και το e-shop. Άντε να δούμε. Κυρίως για αυτούς που είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Για τα εισιτήρια, πάντως θα υπάρχουν αύριο από τις 10 στην μπουτίκ και από τις 2 θα είναι ανοιχτά και τα εκδοτήρια του γηπέδου για όσους είστε τη τελευταία στιγμή, γιατί πολλοί είναι στην Ελλάδα δυστυχώς. Αυτή της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά. Πάμε να αναφέρουμε την αποστολή που ανακοίνωσε ο Σάββας Παντελίδης. Ωραία να πεις Σάββατο, Παρασκευή, έχεις αποστολές να πεις δηλώσεις, μια χαρά είναι. Λοιπόν, με νέα πρόσωπα και απουσίες σε σχέση με τον Μάτς κόντρα στον Ατρόμητο. Κουέστα Αναγνωστόπουλος, Γκαρσία Γκάμα, Βέλεθ, Ντιγκινή, Μαρτίνες, Μπάσα, Γιουνές, Ματίγια, Μαύρα, Μενέντεθ, Σιώπης, Δελιζήσης, Τζανακάκης, Νασλίδης, Βαλεριάνος και Κωνσταντινίδης, όπως γράφει και το All About Aris με την υπογραφή του Σταμάτη Μουρελή από ό,τι βλέπω σε ποδοσφαιρικό θέμα. Σταμάτη. Λοιπόν, αυτή είναι η 18 που επέλεξε ο Παντελίδης. Επιστρέφει ο Ντιγκινή από τον τραυματισμό, το επιστρέφει και ο Μαρτίνες που είχε αυτό το λουμπάγκο την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν βλέπω άλλον που να έλειπε σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Όχι, αυτή είναι. Λοιπόν, και ο Νασλίδης φυσικά, ο οποίος και αυτός απουσίαζε από την αποστολή του αγώνα της περασμένης Κυριακής. Θες να πάμε, τώρα κάνει φασαρία το δικό σου. Δεν σε ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Λοιπόν. Κατά τη σημερινή συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, ναι. Έλαβε μεταξύ άλλων εγκρίθηκε το αλφα πλαίσιο παρατηρήσεων και προτάσεων της Super League επί του επισχεδίου του ελληνικού νόμου, ό,τι να είναι. Θα παίξει κάποιο συγκεκριμένο άσμα. Κακό, κακό. Συγγνώμη, προχώρα. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα των αγώνων 16-20 αγωνιστής. Πρέπει να ανοίξει για να το δούμε. Yeah. Εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την ανακύκλωση χάρτινων συσκευασιών. Μάλιστα. Γιατί γελάζε. Μάλιστα. Και πλαστικών ειδών σε όλα τα γήπεδα. Σώθηκε το πρωτάθλημα. Των ΠΑΕ μελών της Super League. Σώθηκε το πρωτάθλημα. Βοηθάμε τον πλανήτη. Πού το έχει αυτό, φίλε, δεν το βλέπω πουθενά εδώ πέρα. Η γου σου διεκόπη και κατόπιν νέα πρόσκληση θα συνεχιστεί εντός του Ιανουαρίου του 19. Το πρόγραμμα 16 με 20 αγωνιστικής θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών. Γιατί βιάζει τα. Α, εντός των επόμενων ημερών. Εγώ νομίζω τώρα ανακοινώθηκε. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, θα είναι τόσο δύσκολο στην αρχή της χρονιάς να βγάλουν ένα πρόγραμμα για όλη τη σεζόν.
Στην Ευρώπη πώς το κάνουν δηλαδή. Δεν είμαστε τόσο γκάνα. Εντάξει. Να μην ξέρει δηλαδή η ομάδα όταν ξεκινάει χρονιά ότι τον Απρίλιο έχω αυτά τα ταξίδια. Ή το Μάρτιο ας πούμε. Και να μας δίνουν το πρόγραμμα σε δόσεις. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η Super League. Τσιγκάνα είμαστε, όχι γκάνα. Αυτό τσιγκάνα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας. Άρα τι έχουμε, κολλάσω έξω. Ποιος άλλος έμεινε. Ναι, ο Κολάσο έμεινε εκτός. Σόζα Διαμαντόπουλος. Εντάξει, αυτές είναι, γνωστές απουσίες. Άρα Διαμαντόπουλος και Κολάσο σε σχέση με το Δεξτέρι. Ναι. Γιατί, εντάξει, ο Διαμαντόπουλος είναι τραυματίας, έχει αυτή τη θλάση και θα μείνει 10 μέρες εκτός. Άτυχος πολύ. Και ο Κολάσο, ο οποίος... Επιστρέφουν οι τρεις. Ναι, επιστρέφει ο Ντιγκινί, ο Μαρτίνες και ο Νασλίδης επιστρέφει. Αυτή. Ξεπεραστεί την ίωση. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και έχει μείνει εκτός ο Κολάσο, λογικό νομίζω. Εντάξει. Γιατί είναι λογικό, ρε φίλε. Γιατί... Από πού και σου είναι λογικό. Τον πολεμάτε από την πρώτη μέρα που ήρθε. Άντα από εδώ. Λοιπόν, ζηλιάριδες. Δεν πολεμάμε κανέναν. Ζηλιάριδες. Δεν πολεμάμε κανέναν. Εντάξει. Επειδή έχει πιο ωραία γυναίκα από εσάς, όλοι δεν έχετε φάει τον άνθρωπο. Λοιπόν, εντεκάδα. Κάτσε να δω το μήνυμα. Κάτσε να το πω τον κολλάσο τον πολεμά. Κάτσε να δω το μήνυμα που, ναι, αμίγκο. Που μου στείλε ο Παντελίδης. Αμίγκο. Λοιπόν, ο Γιάννης. Λοιπόν, εντεκάδα. Περίμενε. Τώρα κάπως θα το είπα για πλάκα και θα νομίζω ότι όντως ισχύει. Περίμενε. Ο Παντελίδης για να σου στείλει, θα του στείλω πρώτα εγώ το δικό μου. Τι? Το χαρτάκι της εντεκάδας. Α, ναι, γεια σου, είναι σωστά. Έτσι, να το στείλεις εσύ, να το δει αυτός και να με το στείλει μετά εμένα. Μια σωστά. Που είναι της μόδας τα χαρτάκια. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Ή να μου το στείλει ο Διαμαντόπουλος πρώτα. Σωστό. Ε? Ναι, ναι, γιατί και ο κύριος Διαμαντόπουλος. Περιμένει αυτός από τον Καρυπίδη. Ναι. Ε? Α, ναι, έχουμε τον Καρυπίδη, σωστά. Και ο Καρυπίδης. Ο οποίος είναι του Ιβάν. Έτσι. Βέβαια. Έτσι. Για να δείτε πώς ξεκινούν όλα για την ενδεκάδα. Έτσι. Άρα, εκεί έχουμε... στο Ροστόφ γίνεται η ενδεκάδα μας. Άναγια σου. Θα έχουμε αλλαγές. Νομίζω ότι και η εμφάνιση της περασμένης εβδομάδας φέρνει αλλαγές. Ναι. Στην ενδεκάδα. Αλλαγές που, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, θα έχουν επίκεντρο, όπως φαίνεται, την αμυντική γραμμή. Ναι. Και να ξεκινήσουμε από πίσω κιόλας, από την άμυνα, τα μετώπιση που αρέσει και στο Χρύσανθο, γιατί που ξέρω από μπροστά μου βάζει χέρι. Λοιπόν, ο Κουέστα θα είναι στο τέρμα, εντάξει, δεν αλλάζει αυτό. Αυτός που όπως φαίνεται θα παραμείνει σταθερός είναι ο Βέλεθ. Ναι. Στα μετώπιστα. Που είναι και ο σταθερά καλός. Ναι. Στο δεξί άκρο της άμυνας, κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε τον Κωνσταντινίδη. Αντί του Τζανακάκη. Ο Τζανακάκης πήρε την ευκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα, σε ένα παιχνίδι βέβαια που η πλειοψηφία των παιχτών δεν τα πήγε καλά, δεν του βγήκε ούτε αυτό το συγκεκριμένο μάτς. Και θα δούμε πάλι τον Κωνσταντινίδη βασικό μετά από το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Να επιστρέψει στην αρχική εντεκάδα. Ο Δελιζήσης έχει προβάδισμα έναν του Μαύρε για να είναι δίπλα στο Βέλεθ. Και έχει προβάδισμα, τι σημαίνει? Το έχει προβάδισμα σημαίνει ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι με το μέρος του για να ξεκινήσει. Ωραία. Και στο αριστερά της άμυνας παίζει η παρουσία του Βαλεριάνου αντί του Μενέντεθ. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, δεν θα τον έβγαζα το Μενέντεθ στο αυριανό παιχνίδι. Γιατί, για να κάνει ένα ίδιο με αυτό που έκανε στο Περιστέρι? Όχι. Δεν σου είπα αυτό. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο αύριο πρέπει να παίξει επιθετικά. Και να του καθαρίσει νωρίς. Και να μην φτάσουμε να περάσει το πρώτο. Πανετολικός, φίλε, εσύ που λες έτσι και ο κόσμος, άμα γίνει τίποτα, θα αρχίσει να μας κοπανάει. Έχασε 2-1 από τον ΠΑΟΚ με το ζόρι και με τη διαιτησία. 2-1 τον Ολυμπιακό με το ζόρι και τη διαιτησία. Εσύ γιατί να το καθαρίσει νωρίς, τι είσαι, υπερομάδα? Όσο πιο γρήγορα μπορείς. Ο Βαλεριάνος. Άλλο μπορείς, άλλο πρέπει. Ο Βαλεριάνος σου δίνει μια αμυντική, μεγαλύτερη αμυντική σιγουριά από τον Μενέντεθ. Ο Μενέντεθ σου δίνει κάτι παραπάνω επιθετικά. Ο Μενέντεθ όμως τρέμει το φιλοκάρδι σου. Κάτσε κι αν με τον Όφη και τον Παναθηναϊκό όμως ήταν. Όχι, με τον Όφη ήταν ο Βαλεριάνος. Με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Είδες ότι ήταν πιο σταθερός. Δες πώς παραπλανείς τον κόσμο τώρα και πώς παραπλανείς και εσύ ο ίδιος. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, με τον Παναθηναϊκό ήταν πιο σταθερός, λες. Ναι. Ποιος ήταν ο δεξιός back extreme του Παναθηναϊκού? Ο Πούγκουρας. Τελειώσαμε. Εντάξει, okay. Ένας κεντρικός αμυντικός, ναι, που επειδή τραυματίστηκε ο Γιόχανσον, άρα, έγινε αναγκαστική αλλαγή και μπήκε ένας στόπερ να παίξει δεξί back half. Από την άλλη πλευρά που ήταν ο Ινσούα, όχι, δεν πολεμάει κανένα Μενέντεθ. Γιατί τα ίδια μου λέγατε και όταν έλεγε του Βαλεριάνο πέρσι. Ο Χρήσανδος θέλει να κερδίζει ο Άρης.
δεν είναι φίλος με κανέναν ποδοσφαιριστή. Γιατί με την έννοια, με, με την έννοια ότι θα πρέπει να πω δύο πράγματα για τον ποδοσφαιριστή, αν μου αρέσει ή όχι. Κρίνω απόδοση. Ναι. Ο Μενέντεθ λοιπόν είναι μια αποτυχημένη μεταγραφή για τον Άρη. Βάσει των όσων περίμενες, είναι μια αποτυχημένη μεταγραφή. Έδωσα 130 χιλιάρικα, 120 πόσα έχω δώσει. Δεν σου βγήκε. Ο Βαλεριάνος κάνει 50-60, 50 πόσα κάνει το παιδί. Ναι. Ο Τζανακάης κάνει 70-80, ο Κωνσταντινίδης τα ίδια. Ναι. Και έδωσα 50-60 χιλιάρικα παραπάνω από αυτούς που είχα για να πάρω έναν ποδοσφαιριστή, για να έχω ήσυχο το κεφάλι μου και να έχω εναλλακτική το Βαλεριάνο. Είπαμε ποτέ το αντίθετο. Και αυτός κάθε φορά που υπάρχει ένας αξιόλογος, όχι ένας πολύ καλός, ένας αξιόλογος παίκτης εκεί, τα κάνει μαντάρα. Με τον Ολυμπιακό. Τι? Με τον Ολυμπιακό. Καλούτσικο ήταν. Ωραία. Εγώ δεν είπα ότι με Μενέντεθ είναι ο μπακ που ήθελες. Τον έφερες για βασικό, δεν σου βγήκε. Θέλω άλλο. Όπως τον περίμενες και όπως τον ήθελες εσύ. Σίγουρα θες άλλο. Θέλω άλλο. Εντάξει, okay. Ωραία, θες άλλο. Okay. Λοιπόν. Δύο επιλογές εκεί. Παίζει του Βαλεριάνου αντί του Μενέντεθ. Ωραία. Θέλω να σου πω ότι η διαφορά τους λοιπόν, ναι, δεν είναι τόσο σημαντική. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, όχι, θα σου πω και κάτι ακόμα. Δεν έχουν τεράστιες διαφορές βάσει της εικόνας. Στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, ναι, ας διασφαλίσω ότι δεν θα δεχτώ γκολ και από εκεί και έπειτα ένα μπροστά θα το βρω. Στα παιχνίδια με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, βγάλω τον Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, που υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα στον αντίπαλο ή τον Ατρόμητο. Μπορεί όντως να θέλω ένα πιο επιθετικογενή back και για άλλους λόγους, για την πίεση που μπορώ να ασκήσω. Σε αυτά τα μάτς, ας κρατήσω και το 0, να μην βγαίνει ο Καμαρά και ο Μάζουρα και ποιοι είναι αυτοί που παίζουν εκεί πέρα. Αυτοί δεν παίζουνε. Καμαρά, Μάζουρα και τα λοιπά, δεν είναι η επικίνδυνη του Πανετολικού. Ας διασφαλίσω ότι πίσω δεν θα μου κάνει κανένας. Δεν παίζουν πάντα και δύο μαζί. Ναι, ας διασφαλίσω ότι δεν θα μου κάνει κανένας κανένα γκολ πίσω και μετά να τρέχω και να μην φτάνω. Και από εκεί και έπειτα, η ποιότητα που έχω μπροστά. Με τους αμυντικούς που έχει ο Πανετολικός, ένα γκολ θα μου το φέρει στην πορεία του αγώνα. Θα το βρω τον γκολ. Γι' αυτό λέω ότι προτιμώ τον Βαλεριάνο σε εκείνη την περίπτωση. Και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. Είμαι στο 0-0. Μπορώ να τον βάλω στην πορεία τον Μενέντεθ. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Για ποιο λόγο παίρνω 4 μπακ στην αποστολή? Για να έχεις επιλογές. Τι επιλογές να έχω? Έχω αριστερό μπακ δεύτερο. Έχω δεξί μπακ δεύτερο. Έτσι. Έχω στόπερ. Ήταν κάτι που γινόταν και επί Ερέρα αυτό. Λάθος. Άξι. Και επί Ερέρα και επί Παντελίδη. Ούτε εγώ συμφωνώ, είναι η αλήθεια, γιατί θα ήθελες και με πλέον λύση μεσοπιθετικά. Απ' την άλλη δεν έχω λύση μεσοπιθετικά, αφού δεν υπάρχει. Παίρνεις έστω ένα παίχτη. Όχι, λάθος κάνω. Να υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει θέμα, διότι έχω την κοινή Μαρτίν. Σε αυτό το μάτσο έχω την κοινή Μαρτίν, δεν είναι όπως το προηγούμενο. Εγώ κάνω λάθος τώρα. Την κοινή Μαρτίνες. Νασλίδης, οι δύο στους τρεις από αυτούς ήταν στον πάγκο. Άρα έχω επιλογές και εκεί. Στο Περιστέρι ήταν λίγο ψηλό λάθος. Αυτό με τα μπακ δεν συνηθίζεται πολύ από τις ομάδες, να ξέρεις. Τι άλλο να κάνεις, φίλε. Τέλος να πάρεις. Υπάρχει κάποιος που μένει εκτός αποστολής και δεν. Προχωράμε. Έφαγε τον Κολάσο. Ο Κολάσο έπρεπε να είναι. Προχωράμε. Τον φάγατε. Ακούγε το καφέ σου. Τον φάγατε. Τον φάγατε. Το παιδί μας, Κολάσο Ρίβας. Προχωράμε, είπαμε για την άμυνα. Κωνσταντίνης μάλλον στα δεξιά του Τζανακάκη, ο Δελιζήσης. Σωστή επιλογή. Κατά πάσα πιθανότητα δίπλα στον Βέλεθ. Ναι. Αντί του Μαύρα, ο Κουέσο στο τέρμα. Και παίζει δυνατά του Βαλεριάνου αντί του Μενέντεθ στο αριστερό άκρο. Λοιπόν, στα χαφ. Στο 4-2-3-1 θα δούμε και πάλι από τον Σάβα Παντελίδη. Ο σίγουρος είναι ο Σιώπης. Για μία ακόμη εβδομάδα. Λοιπόν, ναι. Όπως λέγαμε και χθες. Παίζει το ενδεχόμενο να δούμε τον Ματίγια αντί του Μπάσα. Έτσι πρέπει. Σε περίπτωση που επιλέξει ο Παντελίδης να πάρει περισσότερα πράγματα δημιουργικά από τον άξονα. Γιατί με το Σιώπη και τον Μπάσα δεν μπορεί να πάρει πάρα πολλά, είναι αλήθεια, στο δημιουργικό κομμάτι από τον άξονα. Με το Ματίγια είναι πολύ πιθανό να του βγει έτσι. Αν και ο Ματίγια εμένα μου έχει δημιουργήσει την εικόνα ένα ποδοσφαιριστή που δίνει περισσότερο όταν έρχεται τον πάγκο. Πιο ξεκούραστο, πιο φρέσκο. Παίζει λοιπόν. Φίλε, πρέπει να εκτελέσει το πέναλτι. Θα φτάσω και εκεί με το Ματίγια, το κρατάω και αυτό, περίμενα. Mm. Λοιπόν, παίζει λοιπόν το Ματίγια αντί του Μπάσα. Τον δοκίμασε στη χθεσινή προπόνηση συγκεκριμένη θέση. Σήμερα ήταν πιο ανακατεμένα τα πράγματα πάλι. Υπάρχει το δεχόμενο να δούμε τον Ισπανό μαζί με τον 24χρονο μέσο. Και μπροστά μια διαφοροποίηση θα υπάρχει, ο Ντιγκινί που επιστρέφει και θα είναι πίσω από τον Γιουνές.
με τον Γκάμα και τον Ματέο Γκαρσία να είναι στις πλευρές. Αυτό που μου έκανε ωραία πάσα τώρα για τον Ματίγια είναι το εξής, ότι αν αύριο ο Άρης κερδίσει πέναλτι, πιθανό άλλο γιατί τον πηγαίνει καλά, είναι αλήθεια, συγκεκριμένο κομμάτι αυτό το μάτς, και είναι ο Ματίγια μέσα στο παιχνίδι, μην αποκλείσετε το ενδεχόμενο να πάει Ισπανός πρώτος πάνω στην μπάλα. Ποιος πρέπει να πάει, ο Γιουνές? Τι θέλεις, να πάθουμε τετραπλά εγκεφαλικά? Χθες ήταν ο νικητής. Φίλε, μην αποκαλύπτω, τα γράφουμε στην Άρης είσαι. Όλη τη διαδικασία αύριο. Τώρα το είπα. Είναι γραμμένη. Το είπα. Έχω τη διαδικασία όμως. Εγώ πώς το εκτέλεσε ο ένας, πώς ο άλλος, ποιος έχασε τα ημιτελικά, ποιος τα προημιτελικά. Το έχω όλο. Είναι ημιτελικά προημιτελικά. Εγώ εκεί δεν ήμουν. Είναι όλοι, είναι... Εσύ ήσουν, εγώ δεν ήμουν, τα άμαθα όλα. Δεν κάθισες όλη τη διαδικασία. Εγώ κάθισα. Δεν κάθισες. Εγώ κάθισα. Για να καταλάβει και ο κόσμος τώρα τι γίνεται με αυτή τη διαδικασία, ναι. Έτσι. Τους βάζει, μπαίνουν όλοι παίξει σειρά. Όποιος το χάνει, πάει μέσα. Για μπάνιο. Ναι. Λοιπόν, και όσοι μείνουν βαράνε, ρε παιδί, μέχρι να στοχίσει κάποιος και να βγει ο νικητής. Και βγήκε αυτό... ο Ματίγια. Ναι, και βγήκε ο Ματίγια. Γι' αυτό, αν πάει αύριο Ισπανός πρώτος πάνω στην μπάλα και κερδίσει ο Άρης πέναλτι, μακάρι. Μην, και είναι ο Ματίγια στο παιχνίδι, βέβαια, έτσι, γιατί άμα δεν είναι, εντάξει. Μην σας προκαλέσει ιδιαίτερη εκπλήξη με τον Ισπανό. Το κλου, βέβαια, είναι στο ποιος το έχασε χθες, αλλά τέλος πάντων. Κάποιοι όλοι το χάσανε, φίλε, αφού το έβαλε ο Ματίγια το τελευταίο. Νωρίς. Πρώτος. Νωρίς νομίζω ήταν. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την εντεκάδα του Άρη στο αυριανό παιχνίδι. Θα αποκαλύψω κάτι, τα υπόλοιπα στην Άρη εσείς αύριο. Στον τελικό ήταν ο τέτοιος, ο Γιουνές. Okay. Δηλαδή έβαλε κάποια. Nice. Το κρίσιμο έχασε πάλι. Αυτό είναι άλλο θέμα. τα βάζει την προπόνηση, τα βάζει. Αλλά άλλο η προπόνηση, άλλο το... Το θέμα είναι τα πιανε ο αυτός. Ο Κουέστα ή τα Στελανάου. Τόσο πολύ από το Μέγα δεν φτάσαμε, εντάξει, είπαμε. Ναι. Λοιπόν... Ωραία ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, αν κερδίσουμε πέρα, το εκτελεί ο Ματίγια. Είναι πιθανό, μπορεί να το εκτελέσει ο Γιουνές, ρε φίλε. Και ο Μενέντεθ είναι καλό στα πέρα. Το πάρει πάνω του να ξυλωθεί. Όπως ξυλώθηκε στο Περιστέρι. Ναι, αλλά έχει βάλει και με τον Παναθηναϊκό. Α, εντάξει, ωραία, έχουμε 3 στα 5. Εντάξει, έχει 3 στα 5, δεν είναι κακό ποσοστό. Πας καλά, ρε. Πας καλά. Το θέμα που μεταξύ, χθες βλέπω το πέναλτι της Μπάτε Μπορίσοφ. Είναι χειρότερο το πέναλτι της Μπάτε Μπορίσοφ. Είναι που θα πέσει ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας είναι στο κέντρο η μπάλα. Άκουσε με λίγο. Άκουμε σε εσύ. Όχι, άκουσε με εσύ. Ο Μπάτε Μπορίσοφ εκτελεί το πέναλτι. Ο Μπάτε Μπορίσοφ. Είναι χειρότερο το πέναλτι που εκτελεί από ότι ο Γιουνές με τον Πασχαλάκη. Ο Μπάτε Μπορίσοφ. Ο Μπάτε Μπορίσοφ το εκτελεί χαμηλά στο κέντρο. Άκουσε με, Μπάτε. Πέφτει εδώ ο Πασχαλάκης και δεν τεντώνει το πόδι του. Μπάτε, άκουσε με λίγο. Το θέμα ενώ με εμάς το τεντώνει. Το θέμα με τα πέναλτι του Γιουνές είναι το εξής. Όχι τόσο ότι τα έχασε. Ότι τα έχασε σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια και σε κρίσιμα σημεία. Όχι, αγώνων. Είναι. Αυτό στο είναι. Με τον Ατρόμητο είναι τραγικό. Άμα είναι να γκρεμίσει το στούντιο ολόκληρο, τι μόνο και μόνο για να δει τα κορδόνια σου. Δηλαδή. Πώς θα πει εδώ, Πουσκέ. Λοιπόν, είναι τραγικό το πέναλτι που εκτελεί. Στον. Όχι με τον Μπάουκ. Με τον Ατρόμητο. Είναι τραγικό. Σου λέω. Είναι η σημασία. Σ' αρέσουνε. Τι νούμερο είναι. 42. 42. 42, 43, 42 φορά η Στέλλα, ρε φίλε. Καλά, η Στέλλα θα τα φοράει 42. Δύσκολα. 42 φορά η κόρη μου, η μεγάλη. Πόσο χρόνο είναι η Στέλλα? 12. Μπάσκετ θα παίξει. Βόλεϊ θα παίξει. Βόλεϊ θα παίξει. Ωραία. Λοιπόν, βόλεϊ παίζει βασικά. Βόλεϊ παίζει. Στο Βαθύλακο. Όχι, στη γέφυρα. Στη γέφυρα. Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά. Και στον Άρη μια μέρα. Λοιπόν. Για μένα η δικιά μου γνώμη είναι αυτή. Εσύ έχεις τη δικιά σου. Okay. Εντάξει. Και όπως λέει και ένας άνθρωπος που ξέρει από πέναλτι αύριο στην Άρη Σίση, τα πέναλτι δεν είναι μόνο για μπαίνουν και για χάνονται, λέει. Εντάξει. Χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία για το Γιουνέσου, ξαναλέω. Εντάξει. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Τα πέναλτι πες το αυτό που στο είπε, που έχει βάλει ούκο λίγα στην καριέρα του, είναι για να μπαίνουν, όχι για να χάνονται. Ναι. Πού ξέρεις ποιος το είπε. Τέσσερις είναι. Τι? Τέσσερις είναι. Από αυτός που στο είπε. Α. Από τους τέσσερις. Ωραία. Της παλιάς γενιάς. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την εντεκάδα. Είπαμε, είναι εκτός ο Κολάς Αποστολής, εκτός ο Σόουζα που είναι τραυματίας και ο Διαμαντόπουλος που επίσης θα τον δούμε ξανά το 2019. Ναι, θα τον δούμε. Απόψε, ναι. Λοιπόν... Για δες τα μηνύματα πριν πάμε στο break. Να δω τα μηνύματα και μετά τα γύρω, επειδή τρία πραγματικά για τον Πανετολικό. Ναι. Και να... Ανοίξουμε και τις γραμμές, λοιπόν. Ωραία. Δεν έχει κανένα τύπο που τα εκπομπή σήμερα. Τα είδες τα μηνύματα. Τα είδα τα μηνύματα. Τι.
Ο τίτλος, γράφουμε μέσα η Ντιγκινή Μαρτίνες και ένας Λίδης. Αφού έχουμε «Η» με όμικρο γιώτα, δεν χρειάζεται το «και». Δεν το έγραψα εγώ. Δεν έχει σημασία. Είσαι υπεύθυνος ήλιος. Τώρα το είδα. Εγώ είδα το Ναζλίδι που είχε και δεν έλειπε το σίγμα τελικό και το διόρθωσα. Δεν χρειάζεται το «και» δηλαδή. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Σταμάτη. Κάποια στιγμή θα μάθουμε γραμματική. Σταμάτη. Στα 84 μας. Σταμάτη. Λοιπόν, πάμε στο break. Άποψε. Και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Break. Δεύτερη ώρα, All About Arizona Air στον Libero 107,4. Έχουμε αλλαγή στα decks. Αποχώρησε ο Γιάννης Ζάτσης. Ανέλαβε ο Βασίλης Καβαδίας, που επέστρεψε φρεσκαρισμένος και ξεκούραστος από την άδειά του. Έτσι, όταν εμείς, Βασίλη, παίρνουμε 2 εβδομάδες το χρόνο. Και εσύ παραπονιέσαι. Εντάξει. Λοιπόν, FM γεννώ τα μηνύματά στο πέτσερ. Απάντησε του ότι εσύ παίρνεις 500 ευρώ και αυτός παίρνει 1500. Δεν του απαντάς όμως. 2000. Δεν του απαντάς. Ταξίδια, κούτρα, ξενοδοχεία πληρωμένα. 2500. Ξενοδοχεία πληρωμένα στο Ηράκλειο, διανυχτέρευση, φαγητά. Στο Ηράκλειο. Φαγητά στο Ηράκλειο. Μας έφερε... Μέχρι και τους καφέδες του μας έφερε να πληρώσουμε. Παγωτά. Καφέ... Δυο κορίτσια που πήραν το βράδυ και χορεύανε. Παγωτά. Δεν στα λέει αυτά. Παγωτά. Λοιπόν. Αν είναι δυνατόν. Ούτε εγώ δεν τα κάνω αυτά. Φεμγενό. Τα μηνύματά στο 54526. Για τα παγωτά εννοώ. Για να σοβαρευτούμε. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Ανοιχτές και οι γραμμές στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι άλλες οι κούτρες από τους παίκτες. Είναι στη διάθεσή σας. 200 ευρώ. Για να γράφει καλά λόγια. 500 ευρώ. 2,87 και 3,8. Ναι, δείστε την απόψη. Άλλοι λέει 200, άλλοι 500. Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε. Σουβλάκια με τον προπονητή που τρώει. Έτσι, ναι. Βέβαια. Τι. Συ, έχεις τέτοιες αβάντες. Μίδες. Μίδες. Έτσι είναι. Λοιπόν, 2,31, 0,287 και 3,8. Ανοιχτό τηλεφωνικό μας κέντρο μέχρι και τις 7. Μέχρι να καλέσει ο πρώτος, να πούμε και μια πιθανή δεκάδα Πανετολικού. Πανετολικού, ναι. Πανετολικέ μου. Λοιπόν, ο Πανετολικός, ο οποίος έχει μία απουσία. Αυτή του. Όπα, πού είναι, ρε. Μαρινάκης λέγεται. Του Μαρινάκη, ναι, εγώ άλλο ψάχνω τώρα βέβαια, αλλά anyway. Ο Βαγγέλης. Λοιπόν, Νίκος. Μαρινάκης. Δεν είναι, απουσιάζει από τα πλάνα του Δέλα. Δυσλεκτικός έγινες, τι. Όχι. Έχεις πρόβλημα, κάτι. Λίγε, άμα ναι. Τα διαβάσεις από αλλού, ρε φίλε, πες μας, το ξέρω. Θα μπούμε μέσα, το δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα ακριβώς. Περίμενε. Πάντα έχει σημειώσει σου. Σημειώσει είναι αυτές. Λοιπόν, απουσιάζει ο Μαρινάκης λόγω. Καρδόν επιστρέφει Χαντάκιας. Χαντάκιας, λοιπόν. Εκεί εξέτσι... που θα πας αν δεν κερδίσεις, ναι. Εξέτσι την ποινή του και είναι εκτός παίχτες. Είναι ο Έριξον, ο Σόουζα, ο Ρότσα και ο... Και ο Χισάη, ναι. Ποιος? Ο Χισάη. Ποιος Χισάη, ρε. Πώς λέγεται, ρε, ο τέτοιος. Έχεις αποσυντονίσει τελώς τώρα. Μπορείς να το γράψεις λίγο. Ερήμεν. Να το γράψεις, μπορείς. Ε? Ποιο λεπτό είμαστε. Ελεύθερο. Είπε το Μιχάη Χισάη. Ναι, υπάρχει... Είπε το Μιχάη Χισάη. Υπάρχει... Το μυαλό του και μια λίρα. Υπάρχει, ρε. Είπε τον Μιχάη. Κάτσε μου, αγαπητέ. Χισάη. Είπε τον Μιχάη Χισάη. Το ακούς. Υπάρχει παίχτης ίδιας εθνικότητας. Έτοιμο για την Τρόικα της Δευτέρας. Υπάρχει παίχτης ίδιας εθνικότητας που παίζει στη Λάτσιο Αλβανός. Πάμε παρακάτω. 1-1. Φύγαμε. Λοιπόν, τον έκανες μεταγραφή στον Πανετολικό. Βεβαίως. Το ηχητικό. Λοιπόν, αυτοί οι 4 είναι που ψάζουν τα πλάνα του Δέλα. Ποιος? Ο Μιχάη, ο Σόουζα, ο Έριξον και ο Ρότσα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Έριξον, μήπως αυτός είναι ο Έριξον της Τότεναμ. Όχι, δεν είναι Έριξον. Ωραία, ναι, και πες μου για την δεκάδα, περιμένει ο λαός. Ο Μίγας θα. Ο Μίγας! Ο Μίγας θα πάρει τη θέση του. Αυτή δεν είναι ομάδα, ρε φίλε. Ο Μίγας. Ο Μίγας, ο Χαντάκιας. Τη θέση του Μαρινάκη, Κυριακίδης ο τέρμα. Ο Τσοκάνης στο αριστερό άκρο της άμυνας. Τσοκάνης, ναι. Όχι, ο Τσοκάνης ήταν εκείνος. Ψέματα. Ναι. Γιατί μου ένα μήνυμα. Από την Κέρκυρα να τσοκάνεις. Ναι, Χισάη, προχώρα. Περίμενε. Ε. Προχώρα, ρε φίλε. Περίμενα λεπτάκι. Κάτω τα μηνύματα διαβάζεις τώρα. Είναι ρε, φίλε. Πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν, ωραία, εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό. Ο... Αγάπη μου, θα τα πούμε το βράδυ. Ο Άργους και ο Μάλης θα είναι τα στόπερ. Ποιος? Ο Άργους και ο Μάλης. Ο Μάλης. Ναι. Ναι. Γενικότερα στον Άρη έχω να εντοπίσει στον Πανετολικό ότι υπάρχει ένα θέμα στην αμυντική σου τετράδα και ότι είναι ιδιαίτερα σταθής. Να σταθείς. Λοιπόν, εγώ όταν είπα πριν ότι η ποιότητά μας θα βρει ένα γκολ απέναντι στην άμυνα του Πανετολικού, μας κοροϊδεύσε. Δεν σε κοροϊδεύσα, δεν είπα τίποτα. Ο Λουσέρο και ο Ντίαζ θα είναι τα χαφ. Λουσέρο και Ντίαζ. Λοιπόν, ναι. Ο Μωράρ που έχει 6 γκολ. Ο Ρουμάνος. Ο Μωράρ έχει 6 γκολ. Έχει 6 γκολ ο Μωράρ, φίλε, κι όμως. Θα είναι πίσω από τον Καμαρά που θα είναι στην κορυφή και έχει 4 γκολ. Δηλαδή το δεκάρι τους και ο Φόρ έχουν 10 γκολ. Ναι. Ωραία. Ο Μπαρμπόσα και ο Μανά θα είναι στα άκρα. Μπαρμπόσα. Μπαρμπόσα. Τι είναι, πολλούς ξένους έχει. Έχει αρκετούς. Ο Μπαρμπόσα από πού είναι. Βραζιλιάνος. Και ο Μανά.
Θες και εθνικότητα του Μανά τώρα. Ναι, γιατί ρε φίλε. Θα δώσει πληροφορίες στον κόσμο. Ο Μανά. Ο Μανά. Ο Μανά. Ο Μανά είναι Αργεντινός. Νικολάς Μανά. Ο Μωράρτ είναι Ρουμάνος. Ναι, Ρουμάνος είναι Μωράρτ. Και ο Καμαρά. Καμαρά είναι εδώ πέρα, τι έχουμε. Σιέρα Λεόνε. Ωραία. Βέλεθ, δώσ' τους δυο κλωτσιές να είναι ήσυχοι. Πάμε τώρα στους φίλους ακροατές. Ωραία, Χρήστα. Πάμε στον πρώτο. Εντάξει, συγγνώμη. Καλησπέρα. Δέλη, δώσ' τους δυο μπουνιές να είναι ήσυχοι. Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα, Χρήστα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Προάγουμε το αθλητικό πνεύμα, όπως ξέρετε. Αυτό που μας ενδιαφέρει να κερδίσει το καλό ποδόσφαιρο και ο Άρης. Λοιπόν, δεδομένη τη θεωρώ την αυριανή νίκη απέναντι στον Πανετολικό, όσο καλή ομάδα και αν είναι ο Πανετολικός, νομίζω ότι ο Άρης ο σοβαρός και χωρίς τις γκάφες και τα πειράματα των προπονητών, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Όταν μιλάω για γκάφες, εννοώ και για τα πειράματα και για τις γκάφες που έκανε ο κ. Παντελήνης στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ποιο πείραμα έκανε, το Μαύρα. Το Μαύρα ή εγώ θεωρώ ότι ο Μενέντες δεν είναι καλός στα να μην δει. Δεν ήταν πείραμα του Μαύρα. Του Μαύρα δεν είναι πείραμα, ναι. Δεν είναι πείραμα του Μαύρα. Δεν είναι πείραμα. Πείραμα είναι του Μπάσα στα στόπερ. Εκείνο ναι. Είναι πείραμα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλη φορά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, γιατί είναι κακό για την ομάδα. Ακόμα και ο Μενέντες, νομίζω ότι ο Βαλεριάνος σε ένα μάτς εκτός έδρας όπως με τον Ατρόμητο, μπορεί να είναι πολύ καλύτερος, γιατί είναι καλύτερος αμυντικός. Καλά, κλεωμένη μου, πάντα είναι καλύτερος αυτός που δεν παίζει. Αυτό είναι δεδομένο για όλες τις ομάδες. Χρήστε, εγώ αυτά τα μερικά πράγματα τα έχω σταμπάρει από την προετοιμασία. Τώρα μπορεί κάποιος να με πει ότι είμαι κολλημένος, δεν ξέρω. Αλλά πάντα είχα εμπιστοσύνη σε Έλληνες και ψιλοδικαιώνομαι. Γιατί αυτή τη στιγμή αποδείχτηκε ότι ο Διαμαντόπουλος πρέπει να παίρνει ευκαιρίες και να είναι και βασικός σε μερικά παιχνίδια. Βασικός όχι, αλλά το να είναι στην αποστολή νομίζω ότι το έχει κερδίσει. Κλειωμένη μου, αν το καλοκαίρι παίζαμε Διαμαντόπουλο βασικό, θα έπεφτε το ξύλο της αρκούδας. Αλλά το να είναι στην αποστολή το έχει κερδίσει. Ήταν άτυχος όμως, γιατί νομίζω ότι αν δεν τραυματιζόταν θα ήταν σίγουρο στην αποστολή. Εγώ λέω ότι πρέπει να φέρουμε καλύτερο παίχτη και από τον Διαμαντόπουλο, καλύτερο παίχτη και από τον Γιουνές. Άμα φέρουμε καλύτερο, φυσικά πάω. Και το θέμα είναι να τον βρεις και να είναι και στα οικονομικά σου δεδομένα, έτσι. Ναι, γιατί το παιδί, ο Διαμαντόπουλος κάνει μια τεράστια προσπάθεια, αλλά έχω την αίσθηση ότι του προσθέτουμε στην πλάτη του πολύ περισσότερα από αυτά που πραγματικά είναι. Το πρώτο του γκολ στη Super League έβαλε προχθές. Και το Διαμαντόπουλο λες. Ναι, και είναι 30 χρονών. 30 είναι η Τελειώνοντας για να πάρει και ο επόμενος, ένας παίκτης που νομίζω ότι είναι αδικημένος γιατί ήταν ο πιο σταθερότερος. Και ο πιο σταθερότερος της προετοιμασίας και μπορεί να είναι χρυσή εναλλακτική λύση. Ποιος? Αλλά σε μερικά παιχνίδια να βοηθάει κιόλας, είναι ο Λευτέρης Σιντζόγλου. Σαν αμυντικό χαφ δίπλα στο Σιώπη. Ωχ, σας κούφαρα και τους δύο τώρα. Έγινε κλειωμένο μου. Ωχ, δεν τον βλέπω τον Χρήστο καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Εμένα τώρα θα με πεις του εξάδελφου όταν έχεις τον Ιντζόγλου. Όχι, μ' αρέσει ο Ιντζόγλου, τι να πω. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλός αμυντικός χαφ. Αφού έχει το Σιώπη. Μπορεί να δίπλα στο Σιώπη. Οχτάρι να παίξει. Ο Μπάσα που είναι εξάρι μπορεί να παίξει περισσότερο οχτάρι κάποιες φορές. Ο Ιντζόγλου δεν μπορεί όμως. Ο Μπάσα δεν ξέρω. Μπάσα δεν με γεμίζει καθόλου. Αυτό που είπαμε πριν είναι ότι μπορεί να είναι και ο Ματίγια στη θέση του, δίπλα στο Σιώπη αύριο. Ναι, τι να πω. Εγώ θεωρώ. Δεν θέλω να φύγει ο Ιντζόγλου. Πάντως το θεωρώ ότι μπορεί να δώσει πάρα πολλές λύσεις σαν αμυντικό χάφ και να βοηθάει επίσης και την άμυνα. Δεν θες εσύ. Άλλος θα αποφασίσει. Αλλά άλλος αποφασίζει. Πιστεύω στην νίκη. Ο Λευτέρης είναι ένα καλό παιδί το οποίο έχει προσφέρει πάρα πολλά την περσινή χρονιά. Ήταν από τους σταθερότερους ποδοσφαιριστές. Από εκεί και ο καλύτερος και από τους πιο σταθερούς στην προετοιμασία του καλοκαιριού. Από εκεί και έπειτα όμως ο Σιώπης αυτή τη στιγμή, γιατί είναι η ίδια θέση, θεωρώ ότι δικαιωματικά δεν βγαίνει από την ενδεκάδα. Γιατί είναι στην ίδια θέση με τον Σιώπη. Και από τον βλέπω χρησμένο. Ναι. Αλλά νομίζω, εντάξει, άμα βρεθεί κάποια λύση εκεί πέρα, ο προπονητής ξέρει, ίσως ο Πάγκος ίσως ξεκουραστεί λίγο, ίσως, τι να πω, τον βλέπω λίγο πεσμένο στα τελευταία παιχνίδια. Μάλιστα. Αλλά αυτά τώρα θα τα δει ο κύριος Παντελίδης. Λοιπόν, να καλή καλά, συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας παιδιά, ο Κώστας είναι. Έλα, Κώστα. Λοιπόν, καταρχήν παιδιά, όταν παίζω την κοινή μέσα, δεν υπάρχει κανένα 4-2-3-1. Είναι κλασικό 4-4-2. 4-4. Όχι.
Κλασικότατο, δεν είναι δεκάριο του Ντεκινή. Δεκάριο Μαρτίνες. Μα δεν είπαμε ποτέ ότι ο Ντεκινή. Περιφερειακός παίχτης. Όχι, άκουσε. Μισό λεπτό να σας βοηθήσω και τους δύο. Ο Ντεκινή, όταν αγωνίζεται στο 4-2-3-1, δεν έχει το ρόλο του επιτελικού μέσου, έχει το ρόλο του δεύτερου φόρ. Δεν είναι όμως αυτός που κινείται. Δεν είναι αυτός που κινείται στην ευθεία με το Γιονέσκι. Κινείται λίγο πιο πίσω. Δικαιώνει τον Κώστα. Με τον Παναθηναϊκό, παιδιά, παίξε κορυφή. Ναι, αλλά είναι 4-2-3-1. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να βοηθήσω εδώ, παλιό να βοηθήσει λίγο. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει 4-2-3-1. 4-4-1 θα πεις τώρα. Δεν υπάρχει 4-4-1-1. Τι υπάρχει. Οι γραμμές είναι τρεις. 4-4-2, τι σου λέω. Οι γραμμές είναι τρεις. Τα άλλα που λες εσύ τώρα, Νίκο, είναι σχηματισμοί. Ωραίο, σχηματισμός. Ναι, ναι. 4-3-1. Η διάταξη όμως είναι τρεις οι γραμμές. Άμυνα, κέντρο, επίθεση. Ωραία, ναι. Δεν μπορεί λοιπόν να έχει άμυνα, κέντρο, κάτι ενδιάμεσο και επίθεση. Άρα δεν μπορείς να πεις 4-2-3-1, δεν είναι σύστημα. Άρα ο προπονητής να μην το λέει 4-2-3-1. Όχι. Ο προπονητής λέει το 4-2-3-1. Ο προπονητής λέει σχηματισμό. Ωραία, η διάταξη όμως είναι αυτό που λέει ο Κώστας. 4-4-2, άρα τι λέτε. Το ίδιο πράγμα λέτε. 4-4-2. Με την έννοια, εγώ το λέω ότι δεν είναι το. Από εκεί και πέρα. Θα πρέπει να. Ο Ματίγια, καλό είναι που θα μπει, αλλά θέλω το Ματίγια να. Ξέρεις τι πρόβλημα έχω εγώ με το Ματίγια. Τι θέμα έχω. Δεν πλησιάζει πολύ την περιοχή. Μα δεν το έχει. Μα αυτό είναι το θέμα μου. Γιατί ποιος την πλησιάζει. Θέλω και να παίχτε από την πίσω. Ποιος την πλησιάζει. Ορίστε. Ποιος την πλησιάζει. Ναι, αυτό είναι, ρε Χρυσάς, αυτό λέμε. Ε, δεν πλησιάζει κανένας. Δεν έχουμε να παίξει να μας δώσει ενέργεια από πίσω. Το box to box half θέζεις. Ναι, το box to box, αυτό λέμε. Το box to box. Δεν πειράζει. Δηλαδή να σούτ, ας μου δώσει ενέργεια ο Μπρούνο Γκάμα και ο Ματέο και δεν θέλω να την πατήσω. Μπορεί να σου... Ο Ματέο θέλει, φίλε, άκου κάτι, ο Ματέο θέλει ανάσες. Τελείως. Εγώ αν ήμουν αυτή τη στιγμή Παντελίδης, μη σου πω ότι θα τον άφηνα και στον πάγκο. Και ποιον θα βάζες. Δεν το ξεκίνησα. Το δεν έχω, με αυτό, ρε Χρυσάδε, σου λέω, μπορεί να βάζω τον Μαρτίνες και δεξιά τον Τικινή. Σου λέω ειλικρινά, θέλει ανάσες το παιδί. Δεν μπορεί, κάπως άναψε λαμπάκι, ρε φίλε, πώς κάνεις τα μάξι με τα λάδια. Αυτός είναι 22 όμως, δεν είναι φορτσεντά του 82. Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Θα γυρίσει τώρα. Θα σου αναφέρω ένα στατιστικό. Το ψάχνα χθες. Από σπόντα μου βγήκαν μπροστά μου τα στατιστικά του Ματέου. Αλλά δεν το έγραψα στο Λαμπαουτάρι. Τις προηγούμενες χρονιές. Ναι. Είναι η πρώτη χρονιά που ο Ματέο έχει τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής. Και τόσα λεπτά στα πόδια του. Φυσικά ρε φίλε, πες την Ελλάδα. Ναι. Τις προηγούμενες χρονιές δεν αγωνιζότανε. Και μπορεί να ήταν κοντά ο αριθμός των συμμετοχών που έχει φέτος με άλλες χρονιές, αλλά όχι τα λεπτά συμμετοχής. Είναι και γι' αυτόν κάτι καινούριο. Έτσι. Δεν το λέω με την κακή έννοια. Το παιδί αυτό δεν το είναι. Αυτό σημαίνει ότι μετά τις γιορτές, άμα κάνει ένα ωραίο προγραμματάκι, θα είναι φρέσκος. Ακριβώς. Ναι, θέλει να είναι φρεσκάρισμα τώρα. Αυτό δεν το λέω με την κακή έννοια. Δηλαδή, κάπου το παιδί πρέπει και εμείς να το προφυλάξουμε. Ως παίχτη εννοώ. Γιατί είναι παίκτη μας και πρέπει να τον προφυλάξουμε. Από εκεί και πέρα για τον Πανετολικό που λέτε, ο Πανετολικός έχει τρομερό θέμα και στα αμυντικά του χαφ. Δεν έχει αμυντικά χαφ. Ο Λουσέρο και ο άλλος τι είναι, δεν είναι καλή. Όχι, ρε, ποιος Λουσέρο, ρε. Δεν υπάρχουν. Ας τους καταπιούμε τότε. Ας τους φάμε τότε. Έτσι, αυτό σου λέω. Και να κοιτάξει τη δεξιά του την πλευρά, γιατί αν παίξει αυτός ο. Πώς τον είπατε, Χαντάκιας, θα παίξει αυτός από εκεί. Ο Χαντάκιας, ο Χαντάκιας παίζει, κύριε. Δεν πιστεύω να μην το λάθος ο Δελός. Μιλάει ο ακροατής, ρωτάει, ρε φίλε. Έλα. Μην σε ρωτάει κάτι. Ορίστε. Δεξί μπακ, ποιος θα παίξει από τον Πανατολικό. Ο Μίγας, κατά πάσα πιθανότητα. Δεν τον ξέρω αυτόν. Γιατί ο άλλος είναι λίγο πυρεπής από δεξιά. Πάντως, έχει θέμα πίσω στην αμυνά του. Μπροστά όμως, παιδιά. Είναι δυνατή. Μπράβο. Ειδικά στα πλαϊνά τους είναι πολύ καλή. Οι παίκτες θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Και καλά κάνει και βάζει τον Βαλεριάνο. Οι παίκτες στο πλάγιο θέλουν αμυντικούς πίσω, όχι πλάκα τώρα. Θέλουν αμυντικούς πίσω. Συμφωνώ. Γιατί είναι καλή. Κοντόσομοι, ευκίνητοι παίχτες. Εγώ όμως πιστεύω ότι ο Άρης, αν πιάσει την απόδοση, δεν σου μιλάω. Πώς το λένε, το πρώτο 45 λεπτό του Παναθηναϊκού που για μένα ήταν καταπληκτικός. Εγώ τέτοιο ανάρι θέλω να βλέπω. Mm-hmm. Αλλά αν πιάσει έστω και λίγο από αυτό, θα το κάνει τον κόλ. Από το πρώτο ημίχρονο θα το κάνει. Τον κόλ, γιατί σου λέει, έχει αμυντικές αδυναμίες. Συμφωνούμε. Έχει αμυντικές αδυναμίες. Αλλά θέλουμε περισσότερο και κυρίως να μην δούμε βέβαια εμφάνιση ατρομήτου, έτσι. Έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, εντάξει, έγινε μια φορά, αλλά η πλάκα να σταματήσει. Η πλάκα πρέπει να σταματήσει κάποτε. Okay. Δεν είναι τώρα, αυτό δεν ήταν εμφάνιση. Να σε καλά. Λοιπόν, έγινε, ρε παιδιά. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Όχι, στον επόμενο δεν θα πας στο επόμενο break. Φτάσαμε κιόλας, ε. Τι λέει. Τι λέω, άμα έχεις καλούς ακροατές. Αλήθεια είναι αυτό. Οι οποίοι μιλάνε και σωστά για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε στο break και μην του κάνεις έκπτωση όταν έρθει. Και πάμε στο break. Βαγγέλη, μην του κάνεις έκπτωση όταν έρθει. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία. Σταμάτα, αγόρι μου, να μιλάς στον αέρα. Μιλάς στον αέρα, είσαι.
Σοβαρά. Πότε βγήκαμε, αν είναι δυνατόν. Τι λαθέρ είναι αυτός, ρε. Σε έχω σκίσει τα στατιστικά. Απίστευτο. Ο Ματέο πρόπερσι είχε μέσο όρο συμμετοχή 44 λεπτά. Πέρσι 65. Φέτος 86. Έτσι, δικαιώθηκε. Πρόπερσι και πέρσι είχε συνολικά 15-90 λεπτά. Φέτος έχει ήδη 11. Αυτό που είπα δηλαδή. Δεν το είπες έτσι αναλυτικά. Καλά, δεν το είπα έτσι αναλυτικά, αλλά το είπα. Ευτυχώς έχω φίλους. Ωραία. Ξανά άνοιξε τις γραμμές τώρα. 2-31-0-27 και 3 οκτάρια. Ναι. Ανοιχτές οι γραμμές. Ναι. Δηλαδή μου τη λες επειδή δικαιώθηκα, τι μου λες δηλαδή. Όχι, επειδή μιλάς στο μικρόφωνο και λες αυτά που λες εκτός αέρα. Είπα, και 36. Και ακούει ο κόσμος ότι έχεις, ένα. Είσαι διπρόσωπος. Μιλάς αλλιώς. Διπρόσωπος. Διπρόσωπος. Ναι, εντάξει. Άντε. Λοιπόν, γενέθλια έχουμε φίλοι σήμερα. Τελειώνω, φεύγουμε. Λοιπόν, 2-31-0-27 και 3 οκτάρια. Τι δουλειά, 7 η ώρα σχολάω. Για να τα πούμε για κάνα 20 λεπτό ακόμα για το μάζι με τον Παντελικό. Έχουμε και μπάσκετ, βέβαια. Μήπως να βγάλουμε τους ρεπόρτερ μας, τους μπασκετικούς. Χρήσανθε. Θες να φύγω νωρίτερα. Άστε. Η απάντηση σε όλα. Λοιπόν, κάτσε να φύγουμε και την αποστολή Παντελικού. Παραλείψαμε να την πούμε. Μας γάνιασες. Παραλείψαμε να την πούμε. Λοιπόν. Τάβολο, στα μάτια Μορελής, όλα φαντάζομαι. Θα τη βρούμε. Θα τη βρούμε την αποστολή του Πανατολικού. Πού την έχουμε όμως, δεν ξέρω. Να βρει την αποστολή του Πανατολικού, θα έχει αλλάξει. Θα έχει αλλάξει, λες, ε. Αλλάξει, τη βλέπεις, είναι κάτω δεξιά, ρε φίλε. Δεν είναι εκείνη, δεν είναι εκείνη, όχι. Δεν είναι εκείνη. Okay. Ξέρω ότι δεν είναι εκείνη. Απόψε. Απόψε. Ναι. Έτε. Να τη βρήκα. Τη βρήκες. Λοιπόν. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, να είσαι καλά. Κυριακίδης, Γιανακόπουλος, Καμαρά, Λουσέρο, Ουίλιαν, Κόκορης, Χαντάκες, Μαλής. Μαλής, έχω το βράδυ το Γιάννη που παίζουμε μπάσκετ, ρε φίλε. Βακράκος, Δίας, Τσιγκάρας, Άργους, Λιώβας, Μάζουρεκ, Τσοκάνης, Βασιλούδης, προϊόν των Ακαδημιών του Άριου συγκεκριμένος, Μωράρ, Αγρόδημος, Μανά και Μπελεβόνης. 20, αν τους μέτρησε σωστά. Αυτοί που, αν δεν έχουν φτάσει ήδη στη Θεσσαλονίκη, είναι καθοδόν. Για, ναι. Για την πόλη θα ζήσουν και αυτοί την μαγεία της Θεσσαλονίκης λόγω της επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν... Έρχονται με τα ίδια πούλμαν που έρχονται από την Αθήνα για τη συγκέντρωση. Αυτό ρε φίλε, δηλαδή. Ότι έρχονται πούλμαν από την Αθήνα για τη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα, αφού δεν βρήκανε κανέναν να τον υποστηρίζει εδώ πάνω, λογικά θα πήγαν από κάτω. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την αποστολή Πανατολικού. Την πρώην ομάδα του Νίκο Μαρτίνες. Με αυτήν έγινε γνωστό στην Ελλάδα. Με αυτήν έκανε όνομα για να πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό και να μην παίξει βέβαια ποτέ στον Ολυμπιακό και να γυρνάει δανεικός. Ο 28χρονος Αργεντινός μεσοπιθετικός. Για να δούμε αν στο αυριανό παιχνίδι, στη διάρκεια του τουλάχιστον, γιατί όπως φαίνεται δεν θα είναι σε βασική αντικάθα, θα του δοθεί και ευκαιρία να αγωνιστεί κόντρα στην πρώην ομάδα του ο Μαρτίνες. Και στοιχηματικά, άμα το δεις, αν μπει στο live, είναι ένα ωραίο anytime ο Μαρτίνες. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, ρε παιδί μου, οι ποδοσφαιριστές σκοράρουν κόντρα στις πρώην ομάδες τους. Είναι ένα καλό anytime αυτό. Ο συγκεκριμένος. Και τώρα που είπαμε στοιχη... Ο Ντιγκινή σκοράρει με τον Πανετολικό. Και τώρα που είπαμε στοιχηματικά, στοίχημα. Ναι. Ο Παντελίδης πάντως με τον Πανετολικό έχει την απόλυτη ισορροπία ως προπονητής. 4 νίκες, 4 ισοπαλίες, 4 ήττες. Αλλά δεν χάνει ποτέ ως γηπεδούχος από την ομάδα του Αγρινίου. Τι επιτυχία θα είναι αυτό να δεν χάσουμε δηλαδή. Δεν σου είπα αυτό. Σου καταγράφω ένα στατιστικό. Μην βάζεις λόγια στο στόμα μου. Λοιπόν, Super League. Άρης Πανατολικός ήταν 60 ο Άσος. 3,85 το Χ, 6 το διπλό. Μάλιστα. Πας Γιάννα, 2,22 ο Άσος. Ωραίος Άσος του Πας. Ποιος? Πας Γιάννα. Ναι. 2,22. Γιατί όχι. 2,65 το διπλό της Ξάνθης στη Ριζούπολη. Θα χάσει. 1,75 το διπλό της ΑΕΚ στην Λάρισα. Που θα έχει face control, σύμφωνα με τον Αλέξη Γκούγια. Θα έχει face control. Λοιπόν, 2,40 το διπλό του Παναθηναϊκού. Το διπλό. Το άσο του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο. 3,20 το διπλό. Δεν θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. 3,10 το Χ. Χ θα φέρει ο Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός 1,17, εντάξει, αδιάφορος ο άσος. Με τη Λαμία. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ 8,5 ο άσος. Δεν είναι κακό. Τι? Δεν είναι κακό. 3,30 το διπλό του Άρη στην Ξάνθη από τώρα. Και αυτό δεν είναι κακό, είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι πολύ καλό.
Ποιο? Το διπλό του Άρη Ξάνθη. 3-30. Ναι. 2-40 άσο Ξάνθη. 3. Πάρτο. Ωραίο, φίλε. Καλό σημείο. Θα το έχουμε στην υπόψη μας. Πριν αρχίσει να πέφτει, βέβαια. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ανοιχτό είπαμε το τηλεφωνικό μας κέντρο για λίγο ακόμα. Στο μπάσκετ, η ομάδα βρίσκεται καθοδόν για την Πάτρα. Για το αυριανό παιχνίδι με τον Προμηθέα Πατρών. Στις 5.30 ώρα, γεμάτη μέρα είναι η αυριανή, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Με το Βεργίνη να σφίγγει τα δόντια και να τίθεται στη διάθεση του Βαγγέλη Αγγέλου, αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στις τελευταίες ημέρες. Σήμερα έβγαλε όλη την προπόνηση κανονικά και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τον Προμηθέα, το οποίο δεν είναι και εύκολο βέβαια. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος ο Προμηθέας, μια της εκπλήξης του φετινού Basketball Champions League, ευχάριστης κιόλας η ομάδα της Πάτρας. Δύσκολο μάτς για τον Άρη, κόντρα στον έκτο της βαθμολογίας. Και η δεύτερη επίσκεψη της ομάδας στη συγκεκριμένη έδρα μετά από εκείνο τον ντροπιαστικό αποκλεισμό από το κύπελο. Εκείνη τη βαριά ήττα για την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου. Και όπως βλέπω τώρα στο έτο Εσάκη, ο Λάκι Τζόνς είναι πέμπτο σκόρ του πρωταθλήματος. Με 110 πόντους. Μπράβο. Εντάξει, καλός είναι. Καλός, ναι. Και ο Μπέρι του Πανιωνίου είναι πρώτος με 139. Ποιος? Ο Μπέρι του Πανιωνίου. Ντέβιον Μπέρι. 139 πόντοι. Μας έσχισε αυτός. Δεν θυμάμαι τώρα. Στατιστικά τώρα δεν πας σε πολλές λεπτομέρειες σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, παιχνίδι φυσικά για το οποίο θα ενημερώνει ζωντανά το Λίμπρο και από το Λαμπαουτάρης για την εξέλιξή του. Αύριο παίζουν και όλα τα τμήματα υποδομής του ποδοσφαίρου. Σάββατο, μια και καλή. Λοιπόν, στις 12.30 παίζει η K19 του Άρη με την αντίστοιχη του Πανετολικού στο γήπεδο του Λακώματος. Πιο μακριά δεν μπορούσαμε να πάμε. Είναι η μόνη διαθέσιμη έδρα αυτή τη στιγμή. Σε αυτή είναι την αρχή τη σεζόν. Η ομάδα σε αυτήν προπονείται. 20 λεπτά την Περαία. 40 λεπτά τη Θεσσαλονίκη. Μια μισή ώρα από το Βαθύλακο. Γιατί θα πήγαινε. Να πήγαινα δυτικά, ρε φίλε, να πάω. Ωραία. Να πάω να του δω. Λοιπόν, η K17 την ίδια ώρα παίζει στην Τριανδρία με τον Μπα Γιάννηνα. Και στις 3 η K15 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη ομάδα των Υπηρωτών. Σε παιχνίδι που θα γίνει πάλι στο γήπεδο της Τριανδρίας. Η K17, η οποία βλέπουν στην τέταρτη θέση βαθμολογίας, με 6 βαθμούς από την πρώτη θέση διαφορά. Η K15 στο δικό της όμιλο, στο δεύτερο όμιλο, είναι στην τρίτη θέση, με 8 βαθμούς μάλιστα. 3 από τη δεύτερη θέση και την Ξάνθη και 11 από την πρώτη θέση και τον ΠΑΟΚ, από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα. Και η K19 του Άρη είναι στην 13η θέση. Έχασε λίγο έδαφος με την από τον Ατρόμητο, αλλά αν κερδίσει αύριο μπορεί να πάρει έτσι μια καλή βαθμολογική ανάσα. Απέναντι σε ένα Πανετολικό που είναι 7η βαθμολογία, μάλιστα, με 20 βαθμούς. Ωραία. Αυτά όσον αφορά και τα τμήματα υποδομής της ομάδας και γι' αυτά θα ενημερωθείτε φυσικά αύριο μέσα από το Λαμπαουτάρης για τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουμε. Και φυσικά και τα νέα προϊόντα της Μπουτίκ που λέγαμε και νωρίτερα. Ωραία τετράδια με Ματέο Γκαρσία κιόλας βλέπω. Μάλιστα. Ωραία τετράδια και για το σχολείο, για τα παιδιά σας κιόλας. Απά πάρουμε κι εμείς κανένα σημειωματάριο. Να έχουμε να σημειώνουμε το 2019. Λοιπόν, το ντεμαράζ του Άρη μέχρι και την έκτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου και το μάτς με τον Πανιόνιο, γιατί μεταρχίζουν τα ντέρμπι. Και εκεί όλα είναι ρευστά. Είναι περισσότερο ρευστά από ό,τι στα προηγούμενα παιχνίδια. Γιατί είναι αυτό που, λέγαμε και χθες, ότι μέχρι και το μάτς με τον Πανιόνιο είναι 2 παιχνίδια αυτά για το φινάλε του πρώτου γύρου και 6 παιχνίδια, τα πρώτα παιχνίδια του δεύτερου γύρου, που είναι στα μέτρα του Άρη. Δεν λέω να κάνει το απόλυτο, αλλά επιτρέπεται να έχει 2-3 απώλειες το πολύ, να κερδίσει τα υπόλοιπα και να σταθεροποιηθεί στην πρώτη πεντάδα και να πάει και με άλλο αέρα στα ντέρμπι μετά και με πολύ λιγότερη πίεση. Γιατί αν ο Άρης μέχρι τα ντέρμπι του δεύτερου γύρου έχει δημιουργήσει μια απόσταση ασφαλείας από ομάδες όπως ο Πανετολικός, όπως ο Πανιόνιος, όπως η Ξάνθη ή αν θέλετε ακόμα και το Παναθηναϊκό, θα είναι πιο άνετος εκείνα τα μάτσα. Κρατάει την τύχη στα χέρια του και θα μπορεί με μεγαλύτερη άνεση και με λιγότερη πίεση να διεκδικήσει και ένα αποτέλεσμα σε ντέρμπι.
ή σε παιχνίδι με ομάδες που είναι πάνω από αυτό σε βαθμολογία. Γιατί στον πρώτο γύρο δυστυχώς η ομάδα δεν τα κατάφερε. Σε αυτό το κομμάτι είχε μια ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, σαν μάτς βέβαια το οποίο πραλήξει 3-4-0. Εντάξει. Δεν τα κατάφερε, έχασε και τον Ατρόμητο. Δεν πέρασε το τεστ των μεγάλων και απαιτητικών αγώνων στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλύτερα σε αυτό το κομμάτι στον δεύτερο γύρο που ξεκινάει το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Γενάρη. Ένα πενταλεπτάκι έχουμε ακόμα. Για μπάσκετ μας είπες, φίλε, καμιά σημαντική είδηση? Δεν προσέχεις όταν μιλάω. Ή άκουσα και το Βεργίνη μας είπες. Δεν άκουσα όμως καμιά σημαντική είδηση. Δεν έχει ρίξει να δει κάποια σημαντική δεν είδηση, δηλαδή, μα δεν έχει τι να σου πω. Να βρεις σημαντικές ειδήσεις να μας πεις. Πάμε στο φίλο. Γιατί είσαι αποσυντονισμένο στο κινητό όλη την ώρα και κατηγορείς εμένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά. Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Μην το χάσουμε, πελάτη. Να μεγαλώσετε, να καμαρώσετε, να έχετε υγεία. Πάνω απ' όλα, φίλε. Και όλα τα άλλα έρχονται. Άντε φέτος να περιγράψεις, όπως είπε ο Χρύσανθος. Τελικό. Αυτό το γκολ που δεν έχουμε βάλει 50 χρόνια. Αυτό. Ναι. Και να πάνε όλα καλά. Είδες τι καλός είμαι, του το έδωσα. Καλά έκανες και του το έδωσα. Καλά, κάτσε να έρθει εκείνη η ώρα. Και θα πάω εγώ στην Αθήνα. κάτσε να έρθει εκείνη η ώρα. Θα σε πάρω μαζί. Λες και σιγά μην τρέχω εγώ στα ρεπορτάζ. Λες και παίρνεις το σκυλί, θα σε πάρω μαζί. Σιγά μην χτυπάς. Να ξεκινήσουμε λίγο από το Αγίου, του Αγίου Ανάμεσα, λοιπόν. Τώρα που είπες Αγίου Ανάμεσα, παρέθεσαι και συνόμως διακόπτω. Ποιανού Αγίου είναι σήμερα, ρε φίλε, που έχω γενέθλια? Ναι, ρε φίλε, του Αγίου Άρεως. Τώρα μιλούσαμε ένα φίλο. Έτσι. Ε, τι τώρα, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι τυχαία ημέρα που γεννηθήκαμε. Το την Κυριακή θα αγκαλιαστούμε και θα φιληθούμε. Πού? Σαν φίλοι που είμαστε. Α, ναι. Έτσι θα γίνει και αυτό, πιστεύω. Εγώ τον θα είπα το. Θα τελειώσει άλλο ένα αστείο. Εγώ τον είπα το Χρύσανθο έξω πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Του λέω, σου πω κάτι. Λέω, ας κερδίσουμε αύριο, λέω, τον Πανετολικό να πάνε όλα καλά. Και ας χάσω την Κυριακή, λέω, στον τέρμι στο Άμιλ. Δεν με νοιάζει τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά λέει. Τώρα μην κοιτάς που κάνουμε πλάκα τώρα. Ε, καλά, ναι. Αλλά αύριο, επειδή ξέρεις, θα είμαστε οι λίγοι, οι περισσότεροι Έλληνες θα κρυώνουν, θα τους στέει ο καιρός, θα τους στέει το βράδυ, θα τους στέλνει γιορτές. Ξέρεις, αυτή η ελληνική νοοτροπία. Αν όμως έπαιζε ο Άρης αύριο με τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Θα ήταν λίγο παραπάνω. Εκείνη τη χιονισμένη ημέρα του Δεκέμβρη, 15 του Δεκέμβρη, αν θυμάμαι καλά, που έπαιζε με τη Ρόζενμπουργκ στο Βικελίδης, ρε φίλε. Τώρα πόσες φορές μιλήσαμε για την ελληνική νοοτροπία. Εντάξει, είναι η ελληνική νοοτροπία, τι έκανε. Ναι, εντάξει, το είδες και χθες, ας πούμε, με την παρουσία του μεγάλου λαού δίπλα. Με έκανε κρύο. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι οι Έλληνες. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το πράγμα. Οι λίγοι λοιπόν που θα είμαστε αύριο εκεί, εύχομαι να μας ανταμείψουν με ένα σκορ. Συνήθως γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Και από εμφάνιση. Να μας χαρίσουν κάτι καλό. Άλλωστε πρέπει να κάνουμε και ένα μεγάλο σκορ. Και δεν είναι μόνο να κερδίζεις, φίλε, είναι και λίγο να ευχαριστείς και με λίγο διαφορετικό τρόπο. Και μετά τις κρυάδες που φάγαμε και τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια πριν από 1,5 μήνα και την κρυάδα που φάγαμε με τον Παναθηναϊκό και με τον Ατρόμητο, ας μας δώσουν σε αυτά τα τρία παιχνίδια κάτι, ρε παιδί μου. Σε αυτή τη φάση, Θανάση, θέλω μόνο να κερδίσουμε. Δεν θέλω κάτι άλλο. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω μόνο νίκη. Όχι, ειδικά αύριο. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Να κερδίσεις και κάτι επιβλητικό κάποια φορά. Δεν είναι μόνο να κερδίσεις. Καλά, κέρδισε 1-0 και κέρδισε επιβλητικό στο δεύτερο γύρο. Δεν πειράζει. Πάρ το μάτς τώρα τα δύο αυτά. Αυτό. Πάρ και το κύπελο. Πάνε κάνε ωραία Χριστούγεννα. Ήρεμος. Εκεί τέταρτος, πέμπτος, τέταρτο-πέμπτος. Και μετά τη βλέπουμε. Γιατί αυτά τα τρία παιχνίδια είναι ευκαιρία για να αλλάξει πάλι η ψυχολογία. Όχι, είναι παιχνίδια που θα μπορέσει να κρατήσει την ηρεμία σε αυτούς εκεί που έχουν την ομάδα και μετά σε όλους εμάς που υποστηρίζουμε την ομάδα, αδερφέ. Δηλαδή, ας κάνουμε κι εμείς καλές γιορτές. Χρόνια έχουμε να το κάνουμε αυτό. Αλήθεια. Ήρεμα πράγματα. Και πέρσι ήρεμοι ήμασταν, τι. Ναι. Σε ποια κατηγορία? Στη δεύτερη. Όχι σε αυτή που είμαστε τώρα. Ναι. Σε άλλη κατηγορία. Άρα δεν ήμασταν ηρεμοι. Γιατί παίζαμε εκεί που δεν ανήκουμε. Πάμε παρακάτω. Και το παιχνιδάκι της Πέμπτης είναι ο άλλος ο στόχος που μπορεί να μην τον λένε αυτοί, να τον λένε οι γραφικοί, αλλά όταν θέλεις να αλλάξεις νοοτροπία σαν ομάδα, γιατί 6 χρόνια τα χάσεις όλα αυτά, θα πρέπει και εκείνο το μάτς να πας να κάνεις αυτό που πρέπει. Άλλωστε έδειξε η αντίπαλη ομάδα που θα παίξουμε
ότι κάποια αξία έχει. Και μεγάλη ομάδα είναι αυτή που σέβεται τον αντίπαλο, σε όποια κατηγορία και να είναι. Έτσι. Κάτι που γίνεται εκεί πάνω στο νησί, γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρωτάθλημα που υπάρχει εκεί πάνω. Ας παίρνουμε λοιπόν παραδείγματα από τα προηγμένα και να κοιτάξουμε να αλλάξουμε και εμείς νοοτροπία, που δεν θα αλλάξουμε βέβαια, αλλά κοιτάξουμε να αλλάξουμε όσοι μπορούν και όσοι θέλουν για να δούμε κάτι καλύτερο. Καλό Σαββατοκύριακο και κολοφαρδία στις ομάδες μας. Έτσι, όντως, όντως, όντως. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνουμε? Καλά. Καλά. Λοιπόν, το παιχνίδι με το Πανατολικό, κατ' εμέ, από τις μικρομεσαίες ομάδες, εντάξει, κατ' εμέ είναι το πιο δύσκολο. Και εξηγούμε. Έχει μια πολύ καλή και συγκροτημένη ομάδα συμπαγής, εντάξει. Έτυχε, είδα κάποια μάτια, ας πούμε, με την ΑΕΚ στο γήπεδό του, πάλι στο γήπεδό του, δεν θυμάμαι πιο, με τον Όφη, και εκτός του γήπεδου ένα, και στο προηγούμενο παιχνίδι το έχασε με 2-1 με τις σφαίρες που λένε. Τέλος πάντων, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και δεν πρέπει οι παίκτες να εφησυχαστούν ούτε στο ελάχιστο, γιατί δεν το συζητάμε ούτε καν για χ. Εντάξει. Ναι. Ακούγομαι? Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε εσείς ότι ο Πανετολικός είναι... Είναι μια καλή ομάδα. Είναι καλύτερος βέβαια στην έδρα του σε σχέση με το πώς παρουσιάζεται εκτός έδρας, αλλά ναι, και εκτός έδρας αυτά που έχει χάσει έχει ζωρίσει τον αντίπαλο. Έχει, ναι. Έχει και έναν Ουρουγουανό που εμένα βασικά μου αρέσει, ας πούμε, σαν παίκτη, στον Δίας. Πολύ καλός παίκτης και αυτός. Θα χρειαστεί να τα δώσουμε όλα και να είμαστε 100% συγκεκριμένοι για ενδεχόμενο κέρλαση ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο θα είναι καταστροφικό, δεν το συζητάμε. Καλά να το σκεφτόμαστε. Ναι, εντάξει. Τώρα εσύ σαν ρεπόρτερ και το ένα και το άλλο, μένουν άλλες διαγωνιστικές για το τέλος του πρώτης περίοδου. Για λίγο έτσι απ' έξω να μας βάλετε λίγο στο κάτι. Άκουσα πριν, δεν σας άκουσα από την αρχή, όσον αφορά με τα γραφικά, γιατί συμμαζεύεται. Μετά το μάτς με την Ξάνθη θα δρομολογηθεί. Ήδη έχουν δρομολογήσει αρκετά πράγματα. Και όσον αφορά την φυγή παικτών, αλλά και όσον αφορά την έλευση παικτών. 7-8 θα φύγουν, 2-3 θα έρθουν. 7-8 θα φύγουν και 2-3 θα έρθουν. 31 έχεις τώρα. Ναι. 7-8 θα φύγουν. Δεν μου λες, δεν σε ρωτήσω κάτι. Το πέταξε κάποιος μέσα στη κερκίδα με τον Παναθηναϊκό και κάποιοι πιτσιρικάδες γέλασαν και τους λέω, ας πούμε, γελάτε δίκαιο και ο άνθρωπος για το Διαμαντόπουλο. Ναι, τι ότι. Ότι κατά την προσωπική μου άποψη ότι μέχρι τώρα έπρεπε να έχει χρησιμοποιηθεί ο Διαμαντόπουλος. Δηλαδή δεν τον θεωρώ ότι είναι... Να μην έπαιζε ο Γιουνές δηλαδή. Όχι, όχι. Ποιος? Όταν έκανε την κάμψη ο Γιουνές, εντάξει, και ψαχνώσουν να κάνεις αλχημία πώς θα κατεβάσεις την ομάδα μπροστά, δηλαδή μπροστά σε σέντρεφορ οντεκινή που δεν είναι με τίποτα ή το ένα το άλλο, εντάξει, θα μπορούσες κάλλιστα να βάλεις το Διαμαντόπουλο, όπως και όταν... τώρα κάνεις... να γυρίσουμε στο τι θα μπορούσες. Ναι, τώρα, εντάξει, αλλά έδειξε ο άνθρωπος κάποια πράγματα τα οποία... Το ματιάξατε. Τραυματίστηκε. Το ματιάξατε, λέω. Τραυματίστηκε το παιδί. Τραυματίστηκε, ναι, αλλά εντάξει, είναι για 2 μήνες τώρα. Άμα βάλεις και τις διακοπές και αυτά. Θα δούμε μετά. Πιστεύω, αν και είναι Αριανό και ο άλλος από τον Αθλίδη, είναι πολύ καλύτερος. Τι με νοιάζει αν είναι Αριανός ή. Ναι, εντάξει. Απλώς, εμένα με νοιάζει ένα καλός παίκτης. Απλώς το λέω. Το λέω γιατί πιστεύω ότι μπορεί και με την εμπειρία του, αλλά και επειδή δεν είναι αργός,
έχει το στυλ, ας πούμε, να παίξει την πρώτη εθνική. Εντάξει. Και το τελευταίο που... Για πες και το τελευταίο για να κλείσουμε, ναι. Ναι, ναι. Οι παίκτες που πρόκειται να έρθουν είναι Έλληνες ή ξένοι. Κάτσε να υπογράψουν πρώτα. Να σου πω εγώ... Δεν έχουν υπογράψει. Ναι, και ένας ξένος που ήταν να υπογράψει, τραυματίστηκε, είναι 2 μήνες έξω και δεν θα υπογράψει. Γι' αυτό μην βιάζεστε. Υπήρχε ένας ο οποίος ήταν συμφωνημένος. Αλλά είναι λίγο πιο χοντρός από μένα τώρα. Τι θα τον κάνω. Που αν στον έλεγα θα μου έλεγες παικτάρα. Αλλά η κατάστασή του τώρα δεν είναι σαν τον Γιάγια Τουρέ. Εντάξει, άμα δεν κάνει, δεν κάνει. Γι' αυτό σου λέω, μην βιάζεσαι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θέσεις. Φορ και μπακ. Πώς. Φορ και μπακ. Φορ και μπακ. Δύο είπες. Ακόμη μία. Καλά, δεν τις έχω. Δεν ξέρω για όλους απ' έξω. Δεν είμαι ο Διαμαντόπουλος. Τσαλτίδης είμαι. Άμα ήμουν τεχνικός διευθυντής στον Άρη, θα σας έλεγα. Φορ δεξί, έτσι. Τι δεξί. Έχει και αριστερό φορ. Συγγνώμη, μπακ δεξί ήθελα να πω. Θα δούμε. Θα δούμε. Καλώς. Να είσαι καλά, καλά. Bye. Bye. Λοιπόν, κλείνουμε. Το πήρες απόφαση. Ναι. Οριστικό. Ήρθε η ώρα. Άντε. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5, στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Ελπίζω ότι θα μιλάμε για νίκες αυτό το Σαββατοκύριακο. Μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο για τα τμήματα του Άρη. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα.